Καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε στο Μαγκαζίνο Live, Σάββατο σήμερα, Σαββατοκύριακο, ευχάριστο για σας και για μας, επειδή είμαστε παρέα σας. Πραγματικά, έχει γίνει το Σαββατοκύριακό μας ακόμα πιο ευχάριστο, εκεί δηλαδή που εγώ χαιρόμουν να γίνει Σαββατοκύριακο, τώρα χαίρομαι 10 φορές. Διπλή χαρά. Διπλή χαρά, τριπλή. Πολύ χαρούμενο. Η Ρούλα Κουσκουρή μπορεί να σου πει με τις παντόφλες με ήρθε να μου πάρει σήμερα. Μου λέει τι έχεις πάθει, παιδί μου. Λέω τι εννοείς. Μου λέει τα γουρνάκια θα τα βγάλεις, τι θα με αυτά στη δουλειά. Γουρνάκι είναι η παντόφλα. Πάντα, ναι, έχει πολύ παντόφλα στον δρόμο. Στον δρόμο, να είναι καλά η Ρούλα. Εγώ έχω βγει με πιζάμα. Ακόμα χειρότερα. Δεν υπήρχε, παιδιά. Πήγα στο ψυχαδικό με πιζάμα πρωί. Ξεχάστηκα, νομίζω φόρσα φόρμα. Χρυσό μου. Λοιπόν, σήμερα είμαι στην πολύ ευχαρίστη θέση να σας δώσουμε πολλά δώρα σήμερα. Οπότε σήμερα πολύ σημαντικό είναι το τηλέφωνο της εκπομπής μας, το 211-55-55-50. Και ασφαλώς είναι και οι άλλοι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή, όπως είναι το email που είναι magazinolife@gmail.com, όπως και το Facebook και το Twitter που πληκτρολογείτε magazinolife μια λέξη και μας βρίσκετε. Σας έχω σήμερα πολύ ωραία δώρα. Να, ένα από αυτά φοράω εγώ. Έχουμε καταπληκτικά ρολόγια από την εταιρεία Ferendi. Σε όλα τα χρώματα που μπορείτε να φανταστείτε και μερικά από αυτά έχουμε εδώ για σας. Αλλά μόνο γυναικεία εκεί, αντρικά δεν βλέπω. Είναι μόνο γυναικεία, αλλά και εσείς οι άντρες, εν πάση περιπτώσει, πάρτε τηλέφωνο, τραγουδίστε ένα τραγουδάκι για να κάνετε ένα δώρο στην αγαπημένη σας. Πόσο δύσκολο είναι. Αυτά εδώ είναι τα πολύ ωραία ρολόγια Ferendi, βλέπετε εδώ σε όλα τα χρώματα. Εγώ αλήθεια δεν ξέρω ποιο να διαλέξω έτσι σαν χρώμα, ποιο να πω ότι είναι το πιο ωραίο. Μ' αρέσουν όλα. Είναι πολύ ιδιαίτερα. Είναι και με πέτρες Σβαρόφσκι γύρω-γύρω, αλλά και σκέτα. Νομίζω για όλες τις εμφανίσεις. Και ειδικά αυτά τα κουτιά έχουν διαφορετικά λουράκια με διάφορα χρώματα που μπορείτε εσείς να ανταλλάζετε αναλόγως με την εμφάνισή σας. Λοιπόν, αυτά εδώ θα είναι τα ρολόγια που θα σας δίνουμε από σήμερα, έτσι και τις επόμενες εκπομπές μας από την εταιρεία Ferendi. Τα ρολόγια αυτά στο τηλέφωνο 211-55-55-50. Θα παίξουμε μαζί μουσικό quiz με τον Στέφανο και με λίγη τύχη και λίγη, πολύ λίγη ικανότητα στο τραγούδι, θα γίνουν δικά σας. Ασφαλώς, έχουμε και τις ηλεκτρικές συσκευές από την εταιρεία Grupo Cucine να σας δώσουμε. Επίσης με το μουσικό μας quiz και γενικά έχουμε να δώσουμε δώρα. Έχουμε και μία περιποίηση spa manicure pedicure από την D-Nails. Έχει και μασάζ. Έχει και μασάζ νομίζω το spa manicure pedicure. Γιώργο, και έλα και αυτό μπορείς να το κάνεις δώρο, μην παραπονιέσαι. Κάτι για μένα δεν το και για τους άντρες. Ξέρεις πως οι άντρες πάνε για manicure pedicure. Να σας πάρω, να σας κάνω κι εγώ ένα δώρο σήμερα. Τι. Λοιπόν, αφού είμαστε στο σολάρ, θα κάνω και εγώ ένα δώρο. Τι? Μάσκα και κυταρίτιδα. Για όλες μας. Για όλες. Για όλες. Πώς θα το κερδίσουμε, πρέπει να κάνουμε. Θα τσεκάρω καταρχήν να δω. Αν πρέπει να δεις ποιος έχει πρόβλημα. Δεν έχουμε, αλλά για να μην αποκτήσουμε. Είναι προληπτικό. Ένα δωράκι από μένα στη τηλεθεατρία. Λοιπόν, ωραία, θα το δούμε στη συνέχεια. Για όλα λοιπόν τα δώρα μας αυτά, παίρνετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής μας. Το λέω άλλη μία φορά γιατί είναι σημαντικό σήμερα. 211-55-55-50. Παίρνετε τηλέφωνο, είναι απλή χρέωση, έτσι για να το θυμίζουμε αυτό. Παίρνετε τηλέφωνο, αφήνετε τα στοιχεία σας και βγαίνετε, τραγουδάτε. Γενικά εδώ συμμετέχετε και κερδίζετε ένα από τα ωραία μας δώρα. Εγώ θέλω όμως τώρα να μάθω ποια θα κερδίσει με το σπαθί της ή δεν ξέρω με τι, τον τίτλο της πρώτης κυρίας της Γαλλίας. Αυτό δηλαδή. Δεν χρειάζεται και σπαθί. Μιλάμε βέβαια για τον Ζωηρούλη Γάλλο πρόεδρο, τον Φρανσουά Ολάντ. Αυτός, ξέρεις τι, αυτός βγήκε κατά σύμπτωση Ζωηρούλης, δηλαδή δεν τον είχαμε για τέτοιο. Στην πορεία μας προέκυψε, δεν ήταν το φυσικό. Δεν φαίνεται. Ναι, δεν είναι ας πούμε ο τύπου. Ότι είμαι και φαίνομαι. Δεν είναι σαν το Σαρκοζή που του φαινόταν κιόλας. Ο Σαρκοζή. Ότι είναι και παιδιά, θα σας πω κάτι όμως. Ο οποίος δεν έχει κάνει και τίποτα. Ο Σαρκοζή, αν μετά που θα δούμε, είναι ο πιο ήσυχος. Αυτό τελικά. Ενώ φαίνεται ότι είναι τύπος ο οποίος. Πάντως, άμα είσαι πρόεδρος, είσαι. Ναι, πάντως για να είσαι πρόεδρος της Γαλλίας, πρέπει να είσαι τακτούλης. Αλλιώς δεν εξηγείται, παιδιά. Εντάξει, εγώ την εβδομάδα τώρα που μας πέρασε, που βγήκαν διάφορα δημοσιεύματα σχετικά εκεί με το σκάνδαλο. Στη Γαλλία και τα λοιπά. Είχα δει συμπτωματικά την προηγούμενη μέρα ταινία με την
πώς να την πούμε τώρα. Με το νέο αμόρε. Με την ίν, με την... με το μοναμί. Με το μοναμί. Με το νέο αίσθημα. Λοιπόν, και λέω, κοίτα να δεις τώρα που εγώ την είδα χθες ανυποψίαστη σε μια ταινία. Και μου προκύπτει την άλλη μέρα ως ειδικό δίδαγμα. Όταν εκείνη βλέπει ταινίες πρέπει να είμαστε κοντά για να δούμε τι θα μας ξημερώσει. Στο μεταξύ νομίζω ότι και η ηθοποιός, η Ζουλίγκη πρέπει να ήταν ανυποψίαστη. Πολύ ωραία περιπτώντας, πολύ κομψή. Πάμε να δούμε λίγο το βίντεο, να δούμε έτσι να ψηφίσουμε κι εμείς ποια κερδίζει την μάχη του Προέδρου. Άλλοι έχουν το όνομα και οι άλλοι έχουν τη χάρη. Και οι Γάλλοι το αποδεικνύουν έμπρακτα. Ο Φρανσουά Ολάν είδε το όνομά του να φιγουράρει στο σκανδαλοθυρικό περιοδικό Closer και άκουσε όλη την Γαλλία να κουτσομπολεύει το νέο του φημολογούμενο ειδήλιο με την 49χρονη ηθοποιό Ζαλή Γκαγιέν. Στο άκουσμα αυτών, η επίσημη σύντροφός του και δημοσιογράφος Βαλερί Τριέρ Δελέρ έπαθε νευρικό κλονισμό και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο. Μάζεψε τώρα ο Γάλλος πρόεδρος που αποδεικνύεται το ίδιο ζωηρός όπως και η προκατοχή του, γιατί ο Φρανσουά Ολάντ έχει και ένα παρελθόν. Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του εμπλέκεται σε ερωτικό σκάνδαλο. Ο νυν πρόεδρος της Γαλλίας είχε σχέση με την Σεγκολέν Ρουαγιάλ, με την οποία και απέκτησε 4 παιδιά. Στη συνέχεια, ερωτεύεται σφόδρα την Βαλερί Τριρβέλερ και εγκαταλείπει τη Σεγκολέν. Δεν κρύβει τη σχέση του και την παρουσιάζει ως την πρώτη κυρία της Γαλλίας. Η φωτογραφία με το φιλί τη νύχτα του θριάμβου κάνει το γύρο του κόσμου. Κανένας δεν πίστευε ότι ο πρόεδρος θα προχωρούσε σε ατασταλία, όπως τουλάχιστον υποστήριξε το περιοδικό Closer, το οποίο δημοσίευσε φωτογραφίες του με την ηθοποιό Ζουλή Γκαγιέν και έδωσε λεπτομέρειες για τα κρυφά του ραντεβού. Τα ηλίσια παιδεία έγιναν άνω-κάτω. Οι δικηγόρους της ηθοποιού ζήτησαν να αποσυρθούν οι φωτογραφίες από τον ιστότοπο του περιοδικού, ενώ η πλευρά του Ολάντ μίλησε για καταπάτηση της ιδιωτικής ζωής, χωρίς ωστόσο να διαψεύσει τη σχέση. Και μαζί με την φημολογούμενη σχέση του, όλος ο πλανήτης θυμήθηκε τις αταξίες όλων των προηγούμενων Γάλλων Προέδρων. Και η αλήθεια είναι ότι είναι αναρρύθμιτες. Οι Γάλλοι Πρόεδροι με ευκολία κατακτούν τον τίτλο του γυναικοκατακτητή. Ο Βαλερίς Γκισκάρ ντ'Εστέιν ήταν ένας Ντον Ζουάν. Περνούσε από σχέση σε σχέση με ιδιαίτερη ευκολία, ενώ στην ιστορία πέρασαν ερωτικές περιπέτειες με τη σύζυγο του αυτοκράτορα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας. Τίποτα όμως δεν σταματά εδώ. Όταν εκδόθηκε το βιβλίο του «Η Πριγκίπισσα και ο Πρόεδρος», ο γαλλικός και ο βρετανικός τύπος πήραν φωτιά, γράφοντας για τον φημολογούμενο έρωτα του Προέδρου με την πριγκίπισσα Νταϊάννα. Στη συνέχεια την Προεδρία αναλαμβάνει ο Φρανσουά Μιτεράν και συνεχίζει την άστατη ζωή του προκατόχου του. Τι και αν ήταν παντρεμένος με την Ντανιέλ, φρόντιζε να εμπλουτίζει την ερωτική του ζωή. Δύο από τις σχέσεις του είδαν το φως της δημοσιότητας και πέρασαν στην ιστορία. Πρώτη ήταν με τη διάσημη τραγουδίστρια Βαλιδά. Αυτό βέβαια ήταν πτέσμα μπροστά στη σχέση του με την ιστορικό τέχνη Σαν Πενζό, με την οποία και απέκτησε μια κόρη, φυσικά εκτός γάμου. Αυτό όμως που προκάλεσε την κατακραυγή της κοινής γνώμης ήταν ότι ο πρόεδρος αξιοποίησε κρατικά μέσα για να εμποδίσει τη σχέση αυτή να δει το φως της δημοσιότητας. Ο πρόεδρος, φοβούμενος το σκάνδαλο που θα ξεσπάσει, δημιούργησε μια ομάδα, τον Πυρήνα των Ηλυσίων, που σκοπό είχε να παρακολουθεί τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις των δημοσιογράφων και των κοσμικών Παριζιάνων, ώστε να ελέγχει τι λέγεται για τη σχέση αυτή. Ο επόμενος Γάλλος καρδιοκατακτητής ήταν ο Ζακ Σιράκ, ο οποίος όμως είχε έναν απρόσμονο σύμμαχο στις ερωτικές του επιτυχίες. Και αυτός ο σύμμαχος δεν ήταν άλλη από την σύζυγό του, την Μπερναντέτ. Κάλυπτε τις εξωζυγικές σχέσεις του Γάλλου Προέδρου με τη φιλοδοξία και τον δυναμισμό της. Παρέμεινε η πρώτη κυρία της Γαλλίας, ενώ ο Ζακ Σιράκ ζούσε με πάθος τις παράνομες σχέσεις του.
όσο ήταν δημοσιεύματα, που τον ήθελε να είναι πατέρας δύο παιδιών εκτός γάμου, εκείνη απλώς έκλεινε τα μάτια και τα αυτιά της. Και στο σημείο αυτό φτάνουμε στην εξαίρεση του κανόνα, τον Νικόλα Σαρκοζή. Ο πρώην Γάλλος πρόεδρος δεν ενεπλάκησε ερωτικό σκάνδαλο όσο ήταν παντρεμένος. Ενεπλάκη όμως η δεύτερη σύζυγός του, η Σεσίλια Σιγκανέ Αλμπενίθ, η οποία τον εγκατέλειψε για να ζήσει τον έρωτα σε μια άλλη αγκαλιά. Δύο χρόνια αργότερα βγήκε το διαζύγιο και εκείνος, αφού χρησιμοποίησε την προσωπική του τραγωδία πανέξυπνα, βρήκε παρηγοριά στην Κάρλα Μπρούνι, την οποία και παντρεύτηκε. Φαίνεται ότι οι Γάλλοι πρόεδροι παρασύρονται από τον ερωτισμό της πόλης του φωτός. Όταν τα βλέπεις έτσι μαζεμένα, σου φαίνονται πάρα πολλά τελικά. Ναι, όντως. Ο παγκός χαμός γίνεται πάντως στη Γαλλία, όπως και να έχεις, και θα έχει και ενδιαφέρον. Θα μας έλεγες και να πούμε τώρα που βλέπουμε, όσο ώρα βλέπουμε το βίντεο, ότι θα δώσει μια απάντηση επίσημη για το ποια είναι η πρώτη κυρία, ε. Και πότε θα τη δώσει? Μία μέρα πριν φύγει για την Αμερική, στις 11 Φεβρουαρίου. Κοίταξε, πάντως να πούμε τώρα, εμείς εδώ καλά γελάμε, αλλά σίγουρα για τη σύζυγο του Φρανσουά Ολάντ δεν είναι καθόλου ευχάριστο όλο αυτό και να διασύρεται έτσι με τέτοιο τρόπο, δημοσίως, με ένα περιοδικό που βγαίνει, ναι, με αδιάκριτες φωτογραφίες του Προέδρου. Ναι, λέξεις ποιο είναι το θέμα. Ότι η Πριερ Βέλερ θέλει να τον συγχωρέσει. Ένα λεπτό. Έχει διασυρθεί σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Ναι. Δηλαδή το μάθαν οι πάντες. Συγγνώμη, άνθρωπος δεν είσαι όμως. Δεν είσαι άνθρωπος. Δεν είσαι γυναίκα. Που δηλαδή δεν είναι μόνο τη βάση. Και εξαρτάται τη βάση πάνω από την αξιοπρέπειά σου, Στάθη μου. Σίγουρα. Καλά τα λέτε και καλά τα συζητάμε εμείς εδώ, αλλά οι Γάλλοι έχουν αντίθετη άποψη. Διότι διάβασα πρόσφατα δημοσκόπηση που έγινε στη Γαλλία και οι Γάλλοι πολίτες θέλουν να χωρίσει ο Γάλλος, τέλος πάντων, πρόεδρος. Να σου πω κάτι, και εγώ το διάβασα αυτό, αλλά αναρωτιέμαι γιατί. Παίρνοντας, ας πούμε, τη θέση της συζύγου και λέγοντας ότι, ας πούμε, για λόγους αξιοπρέπειας αυτή κανονικά πρέπει να χωρίσει, ή επειδή θέλουν την άλλη, δηλαδή θα τρελαθώ. Αυτό μπορεί το τώρα το λόγο αρχικά, δηλαδή, επειδή η ίδια η Πριερ Βέλερ ήταν η πέτρα του σκανδάλου που χώρισε με τη Σεγκολέν Ρουαγιάλ που είχαν και 4 παιδιά, μπορεί να το θεωρούν κάτι σαν ηθική δικαίωση. Εμένα εκεί πάει το μυαλό μου. Οι Γάλλοι γενικά είναι και λίγο συντηρητικοί σε μυαλά και τέτοια. Ποιο σας αρέσει περισσότερο? Όποιο του αρέσει, αυτό είναι. Αυτό περνάει καλά. Εμένα και ο Σιμώνα δεν με νοιάζει. Εγώ δεν κρίνω από την εμφάνιση. Ότι ταιριάζει δίπλα του περισσότερο, ρε παιδιά. Εντάξει, η Πριερ Βέλερ σίγουρα είναι, ας πούμε, αυτό που λέμε η κλασική σύζυγος Προέδρου, έτσι, ναι, και εμφανισιακά. Η επόμενη είναι μια πιο, έτσι, πιο φρέσκη. Οι φωτογραφίες, να πούμε, αυτές που βγήκαν στο γαλλικό περιοδικό το Closer, το σκανδαλωτικό, πουλήθηκαν για πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ. Αυτό φανταζόμαστε. Λογικό είναι. Λοιπόν, για πάμε τώρα σε άλλες κυρίες, Στάθη, που ήταν κάποτε φρέσκες, τώρα δεν ξέρω. Τώρα δεν τις λες και τόσο φρέσκες, περάσαν και τα χρόνια. Είναι γυναίκες που έχουμε αγαπήσει, έχουμε λατρέψει. Υπήρξαν πολλές αφίσες τους σε πολλά εφηβικά δωμάτια. Ήταν γυναίκες έτσι τσουποτές, χυμώδεις, όμορφες, ναι, αλλά ο χρόνος δεν τα πάει καλά μαζί τους. Συγκεντρώσαμε κάποιες από αυτές για να δούμε ποιες αποκτήσαν κυταρίτιδα, ποιες κάναν ρητίδες, ποιες άρχισαν και κρεμάσανε. Εμείς είπαμε να πούμε πώς είναι οι κυρίες που γνωρίζαμε τότε, πώς είναι σήμερα. Εσύ πήρες το μικροσκόπιο. Μικροσκόπιο, γιατί το Photoshop ξέρετε όλοι σας ότι κάνει καλή δουλειά. Εγώ σας έχω την αλήθεια. Λοιπόν, πάντως για όσες έχουν ένα πρόβλημα, που εντάξει όλες οι γυναίκες κάπως έχουμε. Θα μας δώσεις εσύ μετά τι, μια μυστική συνταγή που στην έχει δώσει πια. Η Χέλεν είναι μια γνωστή έτσι αισθητικός στην Αμερική. Ναι. Τη συνάντησα το καλοκαίρι στις Πέτσες. Μου είπε για τις φίλες της, τις επώνυμες κυρίες που κάνουν αυτές τις μάσκες, και σας έχω την καλύτερη μάσκα για κυταρίτιδα για να δείτε αποτελέσματα. Μπορούμε όσες να φτιάξουμε έχετε μόνοι μας, δηλαδή, Στάθη, αυτή τη μάσκα. Μόνοι σας, με εύκολα υλικά που έχετε στο σπίτι και δεν το φαντάζεστε. Πολύ μας αρέσουν αυτά τα μυστικά tips. Ναι, ναι. Εγώ είμαι σίγουρη ότι αυτή τη συνταγή που θα μας δείξεις εσύ σήμερα για εφαρμογή για κυταρίτιδα, κάποιοι άλλοι στην Αμερική, στο Hollywood, την πληρώνουν πάρα πολύ πάρα ακριβά. Πολύ ακριβά. Και να σας πω ότι έχει πελάτησα τη Χίλαρη Κλίντον. Η Χίλαρη έχει κυταρίτιδα, οπότε έχει χρησιμοποιήσει και αυτή τη μάσκα. Υπάρχει γυναίκα που δεν έχει κυταρίτιδα? Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Για να δούμε. Τι βρήκες εσύ και ποιες κυρίες βρήκες που εμείς βασικά θέλαμε να δούμε πώς είναι σήμερα. Εντάξει, τώρα, εγώ έβαλα, ξέρεις, μια πινελιά άλλη, διαφορετική. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. Τι
και αν είναι σεξι, διάσημες και πλούσιες. Ούτε και αυτές κατάφεραν να ξεφύγουν από τον εφιάλτη της Κυταρίτιδας και των Ρητίδων. Ο λόγος για τις πιο γνωστές celebrities της ξένης showbiz που μπορεί να θεωρούνται θεές, αλλά έχουν και αυτές τις ατέλειές τους. Πρώτη η Kate Moss, η Twinkie των 90s, που είναι για πολλούς το τελευταίο supermodel. Η Kate έγινε αντικείμενο λατρείας από τους σχεδιαστές που ζητούσαν ένα αντίδοτο στις λαμπερές στάρ της προηγούμενης γενιάς. Όμως και αυτή ανήκει στις γυναίκες που έχουν κυταρίτιδα. Ο φωτογραφικός φακός την έχει απαθανατήσει πολλές φορές σε βραδινές εξόδους της ή ακόμα και στην πασαρέλα και εστιάζει που αλλού στα πόδια της, αφού η κυταρίτιδα έχει φτάσει μέχρι τα γόνατα. Τι κι αν είναι όμως μόλις 40 ετών, δεν μπορεί κανείς να τα βάλει μαζί της. Η Kate για πολλούς ήταν το νέο πρόσωπο που έφερε την αλλαγή. Δυστυχώς όμως ο χρόνος δεν είναι συμμαχός της. Η Goldie Hawn, η Αμερικανίδα πρώην star, όταν εμφανίζεται δημόσια δεν αποχωρίζεται ποτέ τα μαύρα γυαλιά της. Ο φωτογραφικός φακός την έχει απαθανατήσει στο δρόμο και μας έχει αφήσει άφωνους με την εμφάνισή της, τόσο για τα περίεργα φουσκωμένα χείλη της, όσο και για το υπερβολικό νεανικό ντύσιμό της που δεν την κολακεύει καθόλου. Η άλλοτε θεά του Hollywood είναι 68 ετών, έχει κάνει πάρα πολλές αισθητικές επεμβάσεις και δύσκολα μπορεί να κρύψει το χρόνο που είναι σκληρός απέναντί της. Πολλοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν τις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σε μια εμφάνιση τη Τζένιφερ Λοπέζ τη Μανδρίτη. Η διάσημη στάρ εμφανίστηκε στη σκηνή και μαζί της η έντονη κυταρίτιδα στους γλουτούς και στα πόδια. Η πρωτιά που κατήχε για τους υπέροχους πραγματικά γλουτιαίους της άρχισε να χάνεται και να απομυθοποιείται. Η ίδια, όπως έγινε γνωστό, θέλει να ξεχάσει αυτή την άσχημη στιγμή. Ο χρόνος όμως δεν ξεχνάει και αφήνει το σημάδι του. Μαντόνα, η αέρια της pop, η γυναίκα που μεγάλωσε γενιές και γενιές και κοτεύει τα 60. Ο χρόνος όμως δεν της κάνει κανένα χατήρι. Τι κι αν τυλίγεται σε ειδικές μεμβράνες, τι κι αν προσπαθεί με όλους τους τρόπους να παραμείνει νέα. Η μάχη με το χρόνο είναι άνηση. Η Μαντόνα μεγάλωσε. Το πρόσωπό της αλλά και το κορμί της είναι οι τρανταχτές αποδείξεις. Όσο κι αν η ίδια θεωρεί ότι μπορεί να μας ξεγελάσει και να ξεγελάσει το χρόνο. Τις ατέλειές της έχει και η Kim Cattrall, η σεξι Samantha από το Sex and the City, αν και είναι 52 χρονών, έχει ένα πολύ ελκυστικό κορμί, το οποίο όμως δεν είναι αψεγάδιαστο. Μπορεί να είναι ο κρυφός πόθος πολλών ανδρών και πολλοί κύριοι να τη θέλουν στο πλευρό τους, όμως τα φαινόμενα απατούν και υπάρχουν και οι αποδείξεις. Η κυταρίτιδα της έχει χτυπήσει την πόρτα. Take a breath, take a deep. Από τον κανόνα δεν θα μπορούσε να λείπει και η Ριάννα, η οποία ακόμα προσπαθεί να ξεχάσει τις φωτογραφίες που είχαν τραβήξει οι παπαράτσι την ώρα που έμπαινε σε ένα αυτοκίνητο μετά από μία έξοδό της. Ο φακός είχε απαθανατήσει την κυταρίτιδα στα πόδια της, ενώ η ίδια μάταια προσπαθούσε να τραβήξει το φόρεμά της για να μην φανεί τίποτα. Ριάννα, όταν έχουμε κυταρίτιδα, ποτέ δεν επιλέγουμε τόσο κοντό φόρεμα. Ναόμι Κάμπελ. Τότε ήταν ένα από τα πιο δημοφιλέστερα μοντέλα αφρικανικής καταγωγής και υπήρξε το πρώτο έγχρωμο μοντέλο σε εξώφυλλο της Vogue. Σήμερα, εκτός από τη διάσημη πορεία της στο modeling, η Κάμπελ έχει συζητηθεί επανειλημμένα για τις δικαστικές περιπέτειες αλλά και για την εμφάνισή της. Η μαύρη γαζέλα μεγαλώνει, φτάνει τα 50 και ο χρόνος έχει δείξει ήδη τα σημάδια του επάνω της. Όχι τόσο στο κορμί της, αλλά στα μαλλιά της, καθώς το πρόβλημα που αντιμετωπίζει έχει γίνει εντονότερο. Οι φωτογραφίες αυτές έχουν κάνει το γύρο του κόσμου και η άλλοτε γαζέλα δείχνει πως ο χρόνος δεν της πάει και τόσο. Η Πάμελα Άντερσον είναι αναμφίβολα ένα από τα μεγαλύτερα sex symbols που σε κάθε εμφάνισή της τραβά τα αντρικά βλέμματα. Ωστόσο, φαίνεται πως και αυτή έχει την κυταρίτιδα της. Οι φωτογράφοι, θέλοντας να απομυθοποιήσουν την Πάμελα και όλο αυτό που έχει χτίσει τόσα χρόνια, την κυνηγούν για ένα φωτογραφικό κλικ
που θα αποδείξει πως και αυτή έχει τα θεματάκια της. Πέρα από την κυταρίτιδα όμως και οι φωτογραφίες που έχουν βγει στη δημοσιότητα χωρίς ίχνος μακιγιάς δείχνουν πως μεγάλωσε. Και θα κλείσουμε με μια γυναίκα που ο χρόνος την αγαπά και μεγαλώνει όμορφα, η Twiggy. Για πολλούς είναι το μοντέλο που ευθύνεται για τις στρατιές των αποστεωμένων κοριτσιών στις πασαρέλες τα τελευταία 40 χρόνια. Για άλλους είναι ένα πολύ χαρισματικό πλάσμα που αναδείχθηκε σε ένα από τα σύμβολα των 60's και έδωσε άλλη έγκλη στο επάγγελμα του μοντέλου. Μπορεί σήμερα να μην θυμίζει σε τίποτα την Twiggy της δεκαετίας του 60 με το αγορίστικο κούρεμα, τα πελώρια ματόκλαδα, το super mini και τα 41 κιλά που ζύγισε τότε, όμως για την ηλικία της, καθώς κοντεύει τα 70, μας αποδεικνύει πως υπάρχει ελπίδα και για τις γυναίκες άλλης ηλικίας και ότι η ομορφιά και το στυλ δεν πεθαίνουν με τα χρόνια. Το συμπέρασμα είναι ένα, πως αυτά που βλέπουμε πάντα δεν είναι αληθινά. Όμως η ομορφιά δεν έχει να κάνει ούτε με την κυταρίτιδα, ούτε με τις ρητίδες, αλλά με την ψυχή. Γιατί η ομορφιά της ψυχής καλύπτει τα πάντα. Καλά, αφού τα είπες όλα, στο τέλος λες ότι τελικά εντάξει, δεν έχει να κάνει με αυτό, είναι η ψυχή. Να το μαζέψω λίγο όσο μπορώ. Είπαμε και καλό στο τέλος. Στο τέλος. Λέμε αλήθειες. Εντάξει, καμία δεν είναι τέλεια. Καλά, διαφωνώ γιατί κάποιες ήταν πιο μικρές, τώρα μεγάλωσαν, ναι. Αλλά κατά 90% τι μου είπες κατά τη διάρκεια που έπαιζε το βίντεο. Μου λες, η Ριάννα δεν είναι έτσι. Να σας πω κάτι. Όχι, όχι, θέλω να πω. Όχι, μου είπε ότι δεν είναι έτσι. Δεν έχει κοιτάρει. Η Λόπες γιατί να μην έχει κοιτάρει τη δάχτυλα. Αλλά να βγει να το δει. Δηλαδή μου υπερέβαλες, διάλεξες φωτογραφίες περίμενε, που τις δείχνουν. Να λοιπόν, βγει να το πει. Γιατί εγώ θέλω να δω τώρα πως δεν θα κάνουμε κυταρίτιδα και πως δεν θα γίνουμε έτσι. Γιατί αλήθεια, εγώ μετά από το βίντεο αυτό δεν ξέρω αν πρέπει να αισθάνομαι καλύτερα ή χειρότερα. Γιατί θα σου πω. Καλύτερα επειδή... Ξέρω εγώ, δεν είμαστε σαν κάποιες από αυτές που είδαμε, τουλάχιστον τώρα. Και χειρότερα, επειδή βλέπεις αυτές τις εικόνες, ας πούμε, της ομορφιάς και λες, μια χαρά, άμα είμαι έτσι στα 60 μου, στα 70 μου, θα είμαι μια χαρά. Να όμως που δεν είναι και αυτές μια χαρά. Λοιπόν, για πες μας τώρα, δεν ανήκει σε εμάς. Τι σου είπε η Έλεν. Ήμουνα στις πέτσες που λέτε το καλοκαίρι, να σας πω λίγο την ιστορία. Πέρασα ωραία. Πέρασα. Καλούτσικα, δεν το λες. Αλλά εντάξει, άλλη ιστορία, ναι. Μπούμε στον καναπέ. Ήμουνα που λέτε στις πέτσες, γνώρισα την Έλεν, η οποία είναι φανταστική. Ναι. Με κοίταζα από πάνω μέχρι κάτω να δει τι ατέλειες έχω κι εγώ για να μου πει συμβουλές. Είχε κυταρίτιδα. Η Έλεν δεν είχε κυταρίτιδα, κρατιόταν μια χαρά και κρατιέται. Έλα τώρα είναι φίλη σου. Όχι, δεν είναι. Πόσο ετών εντάξει. Είναι. Η Έλεν είναι τώρα γύρω στα 43. Κάνει τη μάσκα. Κάνει τη μάσκα. Είναι κορμί λαμπάδα και εγώ έχω ξετρελαθεί, τα έχω γράψει όλα, μου έχει δώσει συμβουλές για πρόσωπα. Να δούμε, τι είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι κατά κάθε καφέ. Ελληνικός, γαλλικός, ό,τι πίνετε στο σπίτι σας, παιδί μου. Δηλαδή, περνάω εγώ το γαλλικό μου που πίνω το πρωί και κρατάω αυτό που μένει στο φίλτρο. Ή τον ελληνικό, ο οποίος, ξέρεις, το φλιτζανάκι, κρατάμε όλο αυτό, οπότε. Ναι, ορίστε. Το κατακάθ, το κατακάθ. Παιδιά, ναι, και μυρίζει τόσο ωραία. Παίρνουμε, ανάλογα πόσο είναι το μέρος που πρέπει να καλύψουμε, είναι και το τόσο. Δηλαδή, αν είναι πολύ. Ναι. Ωραία, θα βάλουμε μία κουταλιά εμείς τώρα εδώ. Ναι. Λίγο, εδώ βλέπετε. Έχει ναι, βλέπουμε. Όχι, δεν έχει νερό. Και θα ρίξουμε εθέριο έλαιο από αμυγδαλέλαιο. Το εθέριο έλαιο που βοηθάει πάρα πολύ πρέπει να είναι μέχρι 4 σταγόνες, όχι παραπάνω. Okay. Γιατί δημιουργεί πρόβλημα στον οργανισμό μας, στο δέρμα μας. Δεν θέλουμε πρόβλημα άλλο. Ωραία, αυτό εδώ. Mm-hmm. Τόσο απλό. Και... το ανακατεύουμε με ένα κουταλάκι. Mm-hmm. Και αυτό γίνεται το λεγόμενο scrub. Έτσι όπως το ξέρετε εσείς. Ναι, peeling δηλαδή. Peeling, ναι. Ακριβώς. Το οποίο θα μου δώσει τώρα το χεράκι σου. Μισό λεπτό να βάλω ένα γαντάκι. Λοιπόν, θα την κάνω γιατί σε πιστεύω. Με βλέπεις πολύ καλά λόγια. Γίνεται αραιό. Έτσι δεν γίνεται πολύ πηχτό. Παίρνω λίγο εδώ με το δαχτυλάκι. Καλά, φοβερό. Και κάνω αυτό το πράγμα. Κόστος μηδέν. Τίποτα. Το έχουμε σπίτι, δηλαδή κάνουμε. Και κάνουμε ένα ελαφρύ μασάζ. Mm-hmm. Βλέπετε οι κόκκι εδώ πέρα του καφέ, οι οποίοι βοηθούν στη σωστή αιμάτωση. Βάλε περισσότερο, παιδί μου, εξαφανιστεί η κυταρίτιδα, αλλά και στο χέρι δεν στο έχω. Στο χέρι, κυταρίτιδα. Τελικά αυτές οι γνωριμίες οι καλές, αυτές είναι οι καλές οι γνωριμίες. Ναι. Καλά, τι μου έχει πει. Τι μου έχει πει για Κλόντια Σίφερ που πάει εκεί πέρα και την τρίβει έτσι με τον καφέ. Θα τα πούμε. Στάθη. Το βλέπεις. Και εγώ θα ήθελα να ξέρω τώρα η Κλόντια Σίφερ και η κάθε Κλόντια Σίφερ πόσο πληρώνει ας πούμε, για αυτή την εφαρμογή στην φίλη σου. Εντάξει, φίλη σου είναι, αλλά νομίζω ότι. Αν φανταστείς ότι. Έχει μια έπαυλη φτωχική. Ναι. Ήρθε με το δικό της γιώτε και τον σύζυγο. Ναι, καλά, μπορεί να έχει και ο σύζυγος και εσύ τώρα και τις μάσκες έκανε περιουσία. Πρόσεξε, δεν είναι κάτι φθηνό εκεί πέρα αυτό. Εδώ έρχεται, παίρνει υλικό. Αν μπορούμε να πάρουμε τα δικαιώματα και να κάνουμε κι εμείς.
Πάρτε ένα τηλεφωνάκι να σου πει. Λοιπόν, συγγνώμη, δεν είναι πιο καλά που το έχει τώρα έτσι που είναι και τσάπα. Ακριβώς. Λοιπόν, τι το κάνεις αυτό, το αφήνει, το τρίβεις πάνω στο χέρι σου. Στο χέρι σου. Στο σημείο που έχει την κυταρίτιδα. Είναι προχωρημένη. Είναι προχωρημένη η κατάσταση. Λοιπόν, και τα αφήνει 2-3 λεπτά. Έτσι πάνω. Το ξεβγάζει με νεράκι. Θα πάρεις τώρα το μαντιλάκι εδώ πέρα. Θα το πάρω, αλλά εγώ να ρωτήσω κάθε πότε το κάνω. Και το ξεπλένεις κανονικά, κάνεις ένα ντουζάκι με κλιαρό νερό και με ένα σαπούνι, ένα σαμπουάν, κάτι παιδί μου, που δεν έχει υψηλό pH. Είδατε τελικά ότι η καφέινη βοηθάει, βοηθάει πάρα πολύ. Στην κυταρίτιδα, γι' αυτό και στα προϊόντα, ακόμα και τα πολύ ακριβά προϊόντα που βλέπουμε, έχει καφέινη μέσα. Ακριβώς και βοηθάει πάρα πολύ και το αμυγδαλέλαιο. Το εθέριο έλαιο αμυγδαλέλαιο είναι ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ το Στάθη, ευχαριστούμε και πολύ την Έλεν. Άρα έτσι καλά. Να πηγαίνει στις πέτσες. Θα πηγαίνω και έχουμε πει το Πάσχα που θα έρθει, γιατί θέλει να ζήσει έτσι ένα Πάσχα εδώ στην Ελλάδα. Θα τη φέρουμε στην εκπομπή. Ωραία. Θα την περιμένουμε εμείς εδώ την Έλεν. Τώρα επειδή ήμασταν στα τρόφιμα. Ο Σαμαράς έγινε μπέργκερ. Ο Γιώργος Μιλάμε Σαμαράς. Για τον Γιώργο Σαμαρά, τον αγαπημένο της Ελένης Φουρέρα, για εμάς οι γυναίκες που δεν ξέρουν πολύ καλά τα ποδοσφαιρικά. Παίζει στην Celtic, το είπα καλά, σε μία πολύ από τις πρώτες ομάδες στη Σκωτία. Εδώ και τα τελευταία 6 χρόνια ζει εκεί και είναι και πολύ δημοφιλής. Έψαξα και έκανα και ένα ρεπορτάζ. Mm-hmm. Τον αγαπάνε πάρα πολύ στη Σκωτία. Και να σας πω ότι μετά τον David Beckham, τον Henry, όπως ενημερώθηκα, έχει αποκτήσει και το δικό του μπέργκερ, ο δικός μας ο Έλληνας ποδοσφαιριστής. Σαμαρά, θα σου πω, αυτό το μπέργκερ το βρίσκεται λοιπόν σε pub τη Σκωτία. Κοστίζει 6,95 λίρες, άρα 8, κάτι ευρώ. Το πληρώνεις λίγο παραπάνω. Εντάξει, Σαμαρά σου λέει η άλλη. Περιέχει, είναι μπιφτέκι αρνίσιο με τζατζίκι και το όνομα που δίνουν είναι The Σαμαράς και το μεταφράζουν αλλιώς. Το ελληνικό αριστούργημα. Είστε σίγουροι ότι αναφέρεται στο Γιώργο Σαμαρά τον μπέργκερ? Ναι, ναι, ναι. Στο Γιώργο Σαμαρά είμαστε σίγουροι. Αρνίσιο μπιφτέκι με τζατζίκι. Πάντως αυτό που λέει η Αγγελική, εγώ έχω να το επιβεβαιώσω κάτι που είπε, ότι τον αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί κάποτε που είχα βρεθεί εκεί στη Σκωτία και συγκεκριμένα στην Γλασκόβη, όλοι όσοι ακούγαν ότι είμαι. Όχι, όσοι ακούγαν ότι είμαι Ελληνίδα, με ρωτάγανε για τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς είναι ο Σαμαράς. Δεν τον έχουμε από κοντά να μας διαφημίσει τη χώρα. Εντάξει, είναι πολύ ταλαντούχος, αλλά και πολύ δημοφιλής εκεί στη Σκωτία. Ναι, αλλά άλλοι τρώει το καλύτερο μπέργκερ. Τι εννοείς? Τη Φουρέιρα. Οι άλλες παίρνουν μόνο τον μπέργκερ. Αυτή τρώει το Σαμαρά. Μάλιστα. Τόσο απλά. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις. Εγώ να σας θυμίσω ότι παίρνετε τηλέφωνο της εκπομπής 2-11-55-50-50 για να κερδίσετε σήμερα πολύ ωραία δώρα. Να, όπως αυτά εδώ. Τα ρολόγια της εταιρείας Φερέντι και πολλά πολλά άλλα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε και πάμε να συζητήσουμε ένα θέμα που δυστυχώς ταλαιπωρεί πάρα πολλούς Έλληνες και θέλω να καλησπερίσουμε εδώ κοντά μας την κυρία Άνθια Κορέλα, δικηγόρος Παράριο Πάγο, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα που αφορούν τους πληστηριασμούς. Πιστεύω τα 2/3 των Ελλήνων τους απασχολεί και κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους. Περίπου 1,5 εκατομμύριο δανειολήπτες, οι οποίοι δεν έχουν την ικανότητα να πληρώσουν τις δόσεις που πρέπει. Mm-hmm. Δεν μπορούν να μπουν στο νόμο Κατσέλη πολλοί από αυτούς. Ναι. Είτε γιατί είναι έμποροι ή επαγγελματίες, είτε γιατί έχουν παραπάνω από ένα ακίνητο, από μια κατοικία. Οπότε αυτοί διευκολύνονται τώρα με ένα καινούριο νόμο, ο οποίος όμως θέτει πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, αλλά τουλάχιστον δίνει μια αναστολή πληστηριασμών μέχρι το τέλος του 2014. Mm-hmm. Θέλω να πούμε πολλά για το θέμα αυτό και θέλω να σας πω και εσάς ότι μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής μας, το 211-55-50-50, αν έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το θέμα μας που θέλετε να απευθύνετε στην κυρία Κορέλα. Εμείς εδώ να προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε να δώσουμε κάποιες οδηγίες. Αυτό όμως που ότι χρωστάω ή ότι κινδυνεύω να μου πάρουν το σπίτι δεν είναι πια ταμπού και έτσι πολλοί πλέον επιλέγουν να το συζητήσουν ανοιχτά. Νομίζω τώρα ότι έχουμε ξεπεράσει τις ντροπές, γιατί όπως είπατε κι εσείς, πάνω από 1 εκατομμύριο Έλληνες αφορά το θέμα αυτό. Οπότε είναι το 10% του πληθυσμού. Και έρχονται όλοι πόσοι. Πόσοι έρχονται ακόμα, ναι. Αυτό είναι. Σίγουρα, γιατί όσο περνάει ο καιρός και βαθαίνει η κρίση, τότε πολλαπλασιάζεται και το πρόβλημα. Και τι θα κάνουμε, κυρία Κορέλα? Θα χάσουμε όλα τα σπίτια μας. Δηλαδή, πού θα πάνε αυτά τα σπίτια? Τι θα κάνουμε? Επειδή αυτό το σκέφτονται βέβαια και οι τράπεζες. Έχουν βρει λύσεις. Καταρχήν προσπαθούν να μην κάνουν πολλούς πληστηριασμούς ακόμα, γιατί θα πέσει ραγδαία η αξία των ακινήτων. Ναι, βέβαια. Αφενός.
Αφετέρου δίνονται κάποιες λύσεις με αυτό το καινούριο νόμο. Επειδή πλέον γνωρίζουμε, όπως λέτε, ότι οι τράπεζες δεν ξέρουν και οι ίδιες τι να τα κάνουν τα ακίνητα. Ναι. Και ίσως εκεί υπάρχει μια βάση διαπραγμάτευσης. Εγώ όμως θέλω τώρα να πάμε να δούμε μια μαρτυρία του πολύ γνωστού και έτσι συμπαθέστατου Κώστα Αρζόγλου, ο οποίος παραδέχθηκε δημοσίως ότι είχε μπει σε αυτή τη διαδικασία, κινδύνεψε να χάσει το ίδιο το σπίτι. Κώστας Αρζόγλου, ο σπουδαίος ηθοποιός με περισσότερα από 50 χρόνια στο θεατρικό σανίδι, κινδύνεψε να χάσει το μοναδικό περιουσιακό του στοιχείο, ένα διαμέρισμα 62 μόλις τετραγωνικών στην Πετρούπολη, ύστερα από αδυναμία πληρωμής των δόσεων του στεγαστικού του δανείου. Είχατε πει ότι κοντέψατε, κινδυνέψατε να χάσετε το σπίτι σας. Mm-hmm. Καταρχήν δεν θέλω να μιλάω μόνο για μένα. Λες και κινδυνεύει το σπίτι μόνο του Αρζόγλου. Κινδυνεύουν χιλιάδες σπίτια. Αυτό που έκανα είναι το ότι δεν ξόφλησα ξαφνικά, αλλά ανέβαλα το πρόβλημα. Υπάρχει λοιπόν ένα περιθώριο 2-3 χρόνων, ας πούμε, και τότε θα δούμε πάλι. Όταν έπαιρνε στεγαστικό δάνειο κάποιος, ένα δάνειο, γιατί τον είχαν πρίξει και οι διαφημίσεις και οι φήμες και οι φίλοι, και ότι όσα δίνεις για ενίκιο θα τα δίνεις, ρε παιδί μου, για το σπίτι. Έτσι. Είχε πρεστεί με τέτοια πράγματα. Αυτό ήταν το περιβάλλον. Πήγε λοιπόν κάποιος άνθρωπος και παίρνει ένα στεγαστικό δάνειο. Ωραία. Ξέρω πάρα πολύ καλά και εκ των έσω το εξής, ότι σου ζητάνε τα 3 τελευταία καθαριστικά. Τα προσκομίσεις λοιπόν, τα πηγαίνεις στην τράπεζα. Και μετά γίνεται μία μελέτη για το τι μπορεί να αντέξεις να πληρώνεις, πού, με τι δεδομένα. Όχι βάσει των εκαθαριστικών που έχεις προσκομίσει, αλλά των εκαθαριστικών συν 30%. Δηλαδή, λέει ότι ο Αρζόγλου έχει καθαριστικό για τόσο. Συν 30% που δεν έχει δηλώσει. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει? Ότι το τραπεζικό σύστημα όλο και το κράτος όλο που στηρίζει το τραπεζικό σύστημα νομιμοποιεί το μαύρο. Η περιουσία μας είμαστε εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή, ακόμα και κατάσχεση να γίνει, δεν το λέω εύκολα, αλλά ας γίνει. Ντουβάρια θα πάρουν, εμένα όχι. Σήμερα, πιο αισιόδοξος από ποτέ, πραγματοποιεί το όνειρό του και δημιουργεί ένα χώρο πολιτισμού στο κέντρο της Αθήνας. Ο χώρος αυτός είναι για να στεγάσει και τα παιδιά και εκθέσεις ζωγραφικής και εκθέσεις φωτογραφίας και σεμινάρια σκηνοθεσίας και το βασικότερο να έχει κύριο κορμό το θέατρο, όπου ετοιμάζω ήδη 3 παραγωγές. Να μην μας παίρνει από κάτω καθόλου και να δημιουργούμε συνέχεια, γιατί η περιουσία μας είναι η δουλειά μας. Μάλιστα, μία μαρτυρία ενός επώνυμου, ενός γνωστού ηθοποιού, και δεν είναι ο μόνος, και αυτό αποδεικνύει και αυτό που μας είπατε εσείς προηγουμένως. Εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι πώς προστατεύεται η πρώτη κατοικία σε σύγκριση με άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να έχουμε, δηλαδή κάποιο δεύτερο ακίνητο, τρίτο ακίνητο. Πού διαφοροποιείται, πώς προστατεύεται, αν θέλετε, η πρώτη κατοικία? Ο καλύτερος νόμος είναι ο νόμος Κατσέλη. Mm-hmm. Παραμένει ο καλύτερος, γιατί μπορείς να έχεις και κούρεμα δανείου και μια διευκόλυνση πάρα πολύ καλή για να πληρώσεις αυτό που πραγματικά μπορείς. Mm-hmm. Τώρα για όλους τους υπόλοιπους υπάρχουν και άλλα πράγματα εκτός από τον καινούργιο αυτό νόμο,
για τον οποίο δεν διευκολύνουν και πολύ και οι ίδιες οι τράπεζες, δεν τον θέλουν. Αλλά μπορείς να κάνεις ανακοπές και αναστολές, έτσι να γλιτώσεις δηλαδή 2-3 χρόνια να πάρεις μια παράταση, όπως είπε και ο κ. Σαρζόγλου. Να μην πληρώσεις καθόλου. Πληρώνεις κάτι ελάχιστο, αλλά θα έχεις μια παράταση αρκετά μεγάλη, ούτως ώστε να ελπίσεις ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα και θα γίνουν κάποια καλύτερα πράγματα. Αυτό χρειάζεται κάποια κριτήρια. Θέλω να πω ότι πρέπει να φέρεις κάποιο αποδεικτικό, για παράδειγμα ότι είσαι άνεργος, ότι έχεις ένα εισόδημα κάτω κάποιου ύψος χρημάτων. Με βάση τον καινούριο νόμο που αφορά και εμπόρους, αφορά τους πάντες, αν δεν χρωστάς σε δημόσιο, γιατί αυτές οι οφειλές δεν μπαίνουν, για όλες τις άλλες, αν έχεις οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000 ευρώ, το οποίο πως αυξάνεται κατά 10% αν έχεις αναπηρία 67% ή αν είσαι τρίτεκνος, τότε και αν η περιουσία σου όλη είναι μέχρι 270.000, ενώ η κύρια κατοικία μέχρι 200.000, και αν δεν έχεις και πάνω από 15.000 ευρώ στην τράπεζα, και προσκομίσεις και πάρα πολλά άλλα δικαιολογητικά, και κάνεις και μια υπεύθυνη δήλωση μέχρι τώρα, 31 Ιανουαρίου. Και αν σε βοηθήσει ο Θεός. Ναι, δηλαδή αυτό το πράγμα. Η ολική διαγραφή δεν υπάρχει, γιατί στο μυαλό μας ο νόμος Κατσέλη έχει μπει ότι δεν θα πληρώσουμε τα χρέη, πάνε, διαγράφονται. Υφίσταται κάτι τέτοιο, υπάρχει. Ο νόμος Κατσέλη είναι κάτι άλλο από αυτό που έλεγα μέχρι τώρα, έτσι. Ναι. Υπάρχει ο νόμος Κατσέλη, δίνεται και η δυνατότητα για μεγάλη διαγραφή μέχρι και 92% και 99% έχει όχι, γίνει. Όχι, δεν έχει κανένας αυτό μέχρι στιγμής. Δηλαδή τόσο, σε τόσο μεγάλο βαθμό να διαγραφεί το χρέος. Ναι, έχουν βγει τέτοιες αποφάσεις. Μία κέρια ερώτηση. Επειδή προβλέπω ότι θα μπούμε όλοι στο νόμο Κατσέλη, μέχρι πότε θα υπάρχει, περίπτωση να καταργηθεί? Δεν νομίζω θα υπάρχει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί δεν συμφέρει. Όσο προλάβετε, τρέξτε πολύ. Άρα πρέπει λοιπόν, να υποφεληθούν από αυτές τις ευεργετικές κοντρόλ, ότι έχουμε και την πρώτη τηλεφωνική γραμμή με κάποια ερώτηση προς εσάς. Εγώ να σας πω ότι μπορεί να συνεχίσετε να παίρνετε τηλέφωνο όσο η κυρία Κορέλα θα είναι εδώ κοντά μας. Στο τηλέφωνο της εκπομπής 211-55-55-50 για κάποια ερώτηση που θέλετε να θέσετε. Για να δούμε ποιον ή ποια έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας. Είμαι ο κύριος Χάρης από το Περιστέρι. Δυστυχώς βρίσκομαι και εγώ σε αυτές τις δυσάρεστες καταστάσεις. Το ποσό που χρωστώ βεβαίως δεν είναι πολύ μεγάλο. Είναι 1.800 ευρώ σε μια κάρτα της Eurobank. Έχω καθυστερήσει γιατί είμαι άνεργος εδώ και 4 χρόνια με μια οικογένεια με 2 ανήλικα παιδιά. Μάλιστα. Και ένα διαμέρισμα ιδιόκτητο 64 τετραγωνικά στο όνομά μου. Λόγω ανεργίας δεν έχω πληρώσει την κάρτα μου. Ούτε τις δόσεις αυτές, τις ελάχιστες καταβολές. Ναι. Λοιπόν, και η τράπεζα αυτή τη στιγμή μου λέει ότι κύριε, αν μέχρι και τέλος του μήνα δεν μπορέσετε να καταθέσετε το ποσό που χρωστάτε, το ληξιπρόθεσμο φιλό, δηλαδή είναι 8 μηνιαίες δόσεις να τις καταθέσω αυτές, η τράπεζα θα προβεί σε, δεν ξέρω πώς μου το είπε, διαταγή σε αναγκαστική πληρωμή, πώς να το πούμε, δεν ξέρω πώς λέγεται. Μάλιστα. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Πολύ, πολύ δύσκολη θέση. Πολύ, πολύ δύσκολη θέση. Κύριε Χάρη, να μάθουμε λοιπόν από την κυρία Κορέλα πώς μπορείτε εσείς να κινηθείτε πιο καλά, πώς μπορείτε να διαπραγματευτείτε και αυτή την ίσως την ημερομηνία που σας δώσανε, αν μπορεί να υπάρξει κάποια παράταση. Ο άνεργος μπορεί να μπει στο νόμο Κατσέλη και να έχει άλλα ωφέλη. Μπορεί επίσης, αν του κάνουν διαταγή πληρωμής, γιατί αυτό ήθελε να πει, να κάνει ανακοπή και να γλιτώσει, και όχι μόνο να γλιτώσει, αλλά να κριθεί ότι πολλά από αυτά τα έξοδα που του έχουν βάλει, ή πανωτόκια ή διάφορα άλλα, στα 1.600 ή 1.800 ευρώ, ότι είναι παράνομα και καταχρηστικά. Ακόμα και για αυτό το ποσό, συγγνώμη που σας διακόπτω, ακόμα και για αυτό το ποσό θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε πληστηριασμό σπιτιού. Αυτό ήθελα να πω τώρα. Μέχρι 20.000 ευρώ, αν χρωστά σε τράπεζες, δεν μπορούν να προχωρήσουν σε πληστηριασμό. Μάλιστα. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκφοβισμός. Καλό είναι αυτό, γιατί έχουν μπει και σε διαδικασία εκφοβισμού. Κύριε Χάρη, ακούτε εσείς, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την κυρία δικηγόρο και που μας βοηθάει και μας δίνει οδηγίες. Απλά θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και λένε ότι δεν θα γίνει κατάσχεση προκατησυχίας και οι εισπρακτικές εταιρείες απειλούν και μας προσβάλλουν. Τι να σας πω, δηλαδή είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. Αυτό με είναι αυτό που λέγατε μόλις τώρα. Το κάνουν για να αναγκάζουν τον κόσμο να πηγαίνει να πληρώνει έστω και μια μικρή δόση. Οπότε, ναι.
Έχω καταθέσει στην τράπεζα την κάρτα ανεργίας. Είμαι καταρχήν να σας πω ότι έχω και σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τα χαρτιά του γιατρού και τους λέω, κύριε, εγώ μέχρι εχθές ήμουν εντάξει στις υποχρεώσεις μου. Ναι. Ξαφνικά έμεινα άνεργος γιατί με απολύσαν, όχι γιατί δεν θέλω να δουλέψω. Ζητώ εργασία και δεν βρίσκω. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνει ο κύριος Χάρης τώρα, το πρώτο βήμα. Λοιπόν, θα μπορούσε να μπει στο νόμο Κατσέλη καταρχήν. Ναι. Είναι το καλύτερο γιατί σταματάνε και οι τόκοι από τη στιγμή που μπαίνει στο νόμο Κατσέλη. Ναι. Γιατί τα 1.800 ευρώ θα γίνουν 2.000 και 2.500 σε λίγους μήνες. Αυτό είναι το χειρότερο. Ότι ξεκινάς από ένα ποσό και αυτό σου πάει, ανεβαίνει και ταβάνι δεν υπάρχει. Έπειτα με αυτό το νόμο που ισχύει για όλους, είπαμε και άσχετα αν μπει στο νόμο Κατσέλη ή όχι, προστατεύεται το σπίτι σου αν πας στην τράπεζα να κάνεις μια υπεύθυνη δήλωση μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Μάλιστα. Αν δοθεί παράταση, δεν το ξέρουμε. Ναι. Παρέχεται η δυνατότητα, όχι η υποχρέωση, η δυνατότητα να σου πει η τράπεζα, OK, να έχεις μηδενικές καταβολές για όσο χρόνο είσαι άνεργος. Όμως, όχι μόνο στην ουσία δεν το κάνουνε, ναι, αλλά και άλλοι που δεν είναι άνεργοι και πάνε στην τράπεζα και λένε να σας κάνουμε αυτή την υπεύθυνη δήλωση, να φέρουμε τα χαρτιά, βοηθήστε μας κλπ. Να πληρώνουμε κάτι, ξέρω εγώ το 10% ναι, κλπ. Όπως λέει ο νόμος, οι τράπεζες απαντούν. Α, δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε που είναι ο υπεύθυνος. Δεν μας έχει έρθει ακόμα εγκύκλειος. Ξαναπεράστε την άλλη εβδομάδα για να περάσει η προθεσμία και να μην λειτουργήσουν έτσι. Μια μπίζνα. Βέβαια. Να ρωτήσω κάτι. Οι πρακτικές που όπως ακούσαμε είπε ο κύριος Χάρης ότι τον παίρνουν και τον ενοχλούν τον άνθρωπο, είναι νόμιμες? Δηλαδή μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε κάπως? Εν μέρη είναι νόμιμο το να σε παίρνουν και να σου λένε ξέρεις χωστάς κλπ. Το να σε απειλούν, να σε εκβιάζουν, να σου χαλάνε τη ζωή, γιατί να σου κάνουν ένα τηλέφωνο είναι άλλο και άλλο να σου κάνουν 10 τηλέφωνα την ημέρα. Ναι, ακριβώς. Αυτό να το πούμε, γιατί ήθελα να πω και ξέρω πριν, ότι μία φορά την εβδομάδα μπορούν. Ακριβώς. Δεν είναι, δηλαδή δεύτερο και τρίτο τηλέφωνο την ίδια εβδομάδα. Ωραία, πάμε απαγορεύεται να ακούσουμε και, κάνουν 10 τηλέφωνα την ίδια μέρα. Και μία επόμενη γραμμή, να δούμε ποια είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Είμαι η κυρία Σοφία από το Περιστέρι και έχω και εγώ ένα παρόμοιο πρόβλημα πληστηριασμού. Ο άντρας μου ήταν έμπορος, έχει σκοτωθεί σε αυτοκινηστικό και είχαμε πάρει χρήματα και το ακίνητο, το σπίτι δηλαδή που ήταν στο όνομά μου, μπήκε σαν εγγύηση. Ήταν αλληλόχρεος ο λογαριασμός, δηλαδή πήγαινε και επιταγές και γραμμάτια πελατών του και του έδινα ρεστό χρήμα. Με καταλαβαίνετε? Ναι, με αποτέλεσμα, έτσι για να... Με αποτέλεσμα, ναι, κυρία μου, με τα ψηλά γράμματα και τα πανωτόκια να μου πάρουν ένα σπίτι 120 τετραγωνικά και το αντίστοιχο από κάτω κατάστημα, κάτω από το σπίτι, 100 τετραγωνικά. Εν τω μεταξύ έμαθα ότι όλες οι επιταγές και τα γραμμάτια... Το πλαφόν ήταν μέχρι 60 εκατομμύρια τότε ελληνικά λεφτά, ελληνικές δραχμές. Ναι. Γιατί ήταν λίγο πριν το 2000. Mm-hmm. Μου πληστηρίασαν αυτά τα ακίνητα και έμαθα και ότι οι επιταγές που είχε προσκομίσει ο σύζυγος μέχρι 35 εκατομμύρια πληρώθηκαν όλες. Και επιταγής και γραμμάτια πελατών του. Και μου πήραν και δύο ακίνητα. Τώρα κινδυνεύετε να χάσετε και άλλο ακίνητο? Όχι, είναι στην κατοχή της τράπεζας, γιατί δεν βρέθηκε πλειοδότης τότε που τα χτυπήσανε. Ξέρετε τι εννοώ, στον πληστηριασμό. Και έχουν παραμείνει εκεί. Αλλά τα έχω παγώσει, λόγω του ότι οι δικηγόροι χρειάζονται κάποια αμοιβή και άλλοι μας λένε, δηλαδή, οι αμοιβές κυμαίνονται. Ωραία, να ρωτήσουμε τώρα την κυρία Κορέλα, τι μπορείτε να κάνετε, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Ναι, αν θέλετε... Όταν λέει τα έχει παγώσει, τι εννοεί να μας πει καταρχήν, τι εγώ έχει κάνει μέχρι τώρα? Εγώ τα έχω παγώσει, δεν ασχολήθηκα πλέον, γιατί έχουν γίνει κάποιες ανακοπές. Mm. Εν τω μεταξύ κάναμε και ένα πρόγραμμα με το χίλια που λένε. Ναι, ωραία. Το έδωσα 1,5 εκατομμύριο ελληνικές δραχμές τότε, πριν το 2000. Αυτό σημαίνει ότι έχετε εξαντλήσει όλα τα μέσα που σας παρέχει ο νόμος, δηλαδή έχετε πάρει όλες, ναι, τις παρατάσεις. Η τράπεζα, ναι, απλώς δεν κάνει πληστηριασμό γιατί δεν μπορεί να βρει πλειοδότες. Αυτό που λέγαμε, ναι, πριν, ότι ενώ μπορούν, ναι, όμως παγώνουν τους πληστηριασμούς οι τράπεζες πια, ναι, και το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι μια καινούρια ρύθμιση, επειδή και στις, ναι, τράπεζες δεν συμφέρει ο πληστηριασμός, να πάτε και να τους πείτε ότι εφόσον και εσείς δεν έχετε όφελος. Έχουν και κέρδος... Έχουν πληστηριασμοί, απλώς δεν βρέθηκε πλειοδότης, ναι, και το κράτησε η ίδια η τράπεζα. Ναι. Είναι καιρός που κάνουν καινούργιες ρυθμίσεις,
Απλώς επειδή δεν του συμφέρει ο πληστηριασμός. Με καλέσανε εμένα επειδή δεν βρέθηκε και πλειοδότης να μου το πουλήσουν. Α, οπότε τώρα αυτό τώρα μιλάμε ότι είναι σαν να το... Σαν να πήγαινε να το αγοράσει εξ αρχής, ας πούμε, ναι, το κινητό. Ναι, ναι, ναι. Έμαθα πρόσφατα, γιατί πήγα ζήτησα κίνηση λογαριασμού του συζύγου και έμαθα ότι έχουν πληρωθεί οι επιταγές και τα γραμμάτια που είχε πάει προς εξόπληση ο σύζυγος και μου πληστηριάστηκαν συγχρόνως και δύο ακίνητα. Και σύμφωνα με τα πανωτόκια, βέβαια, με τα ψηλά γράμματα. Είχε εξοφληθεί όμως. Ορίστε. Είχε εξοφληθεί. Ναι, είχε εξοφληθεί. Υπάρχουν κάποιες άλλες διαδικασίες από εκεί μετά. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες όμως προθεσμίες. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προθεσμίες όμως μέσα στις οποίες πρέπει να κινηθεί κανείς για να μπορείς να κάνει αυτές τις ανακοπές. Μέσα σε μια 20ετία, ήταν, η σύμβαση έγινε το 1994. Το έχω εδώ μπροστά μου τη σύμβαση, 20 Σεπτεμβρίου του 1994 και έχουμε 2004 και πνέω τα ολίσθια, που λέμε. Νομίζω ότι πάντως υπάρχουν κάποια περιθώρια, αν και εφόσον θέλετε να ξανααποκτήσετε τα ακίνητα αυτά που σας πήραν τον πληστηριασμό. Τουλάχιστον το σπίτι, κυρία μου. Τουλάχιστον το σπίτι. Νομίζω αξίζει, όπως σας είπε και η κυρία Κορέλα, να ξαναμπείτε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με την τράπεζα. Ναι, όταν ξαναγίνει κάποια κοινοποίηση από την τράπεζα μιας καινούργιας επιστολής, δηλαδή που θα λέει ότι ξαναβγαίνει σε πληστηριασμό, μπορεί αυτά που έχει βρει τώρα τα στοιχεία να τα φέρει στο φως και να αντικρούσει την τράπεζα. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε πολλά τηλεφωνήματα, γιατί έτσι απασχολεί πολύ κόσμο και η παρουσία σας εδώ έτσι τους ενθαρρύνει να ρωτήσουν και κάποια πράγματα που δεν γνωρίζουν, γιατί κακώς καλώς ξέρουμε ότι και μία επίσκεψη σε ένα δικηγορικό γραφείο κοστίζει κάτι και πολλές φορές δεν υπάρχουν ούτε τα χρήματα αυτά. Α, αυτές είναι επίσης κάποιες ερωτήσεις που μας έχουν στείλει οι τηλεθεατές. Δεν ξέρω αν μπορούμε τώρα όλες να τις απαντήσουμε. Πάμε εδώ στην κυρία Μαρία. Πριν από ένα χρόνο πέθανε ο πεθερός μου και άφησε εκτός από ένα εξοχικό και μερικές κάρτες και δάνεια. Αν δεν συνεχίσω να πληρώνω τις κάρτες και τα δάνεια, θα μπορέσουν οι τράπεζες να διεκδικήσουν το ακίνητο? Άμα δεν πληρώνεις και αν δεν ζητήσεις και δικαστική προστασία, γιατί υπάρχουν δυνατότητες. Mm-hmm. Να σωθεί το ακίνητο εάν πας δικαστικά. Εάν δεν κάνεις τίποτα από αυτά, θα το πάρουν βέβαια. Αλλά μπορεί να κάνει και ασφαλιστικά μέτρα και ανακοπές ή να δει αν μπορεί να μπει στο νομοκατσέλι. Ή επίσης μπορείς να κάνεις ένα αίτημα στο δικαστήριο να ζητήσεις να αλλάξουν οι συμβάσεις που είχε υπογράψει ο πεθερός. Γιατί τώρα αλλάξαν οι συνθήκες και άρα μπορεί να ζητήσει μικρότερο επιτόκιο, περισσότερη χρονική διάρκεια αποπληρωμής για να γίνει πιο μικρή η δόση. Φτάνει να κάνεις κάτι, να κινηθείς δηλαδή. Αυτό μπορούμε να το διαπραγματευτούμε μόνοι μας? Ή θα ήταν καλό να πάρουμε και ένα δικηγόρο μαζί μας? Όποιος πάει μόνος του βρίσκει κλειστές πόρτες. Και όχι μόνο, και όλες αυτές τις απειλές και τους εκφοβισμούς κλπ. Να πάω σε ένα άλλο ερώτημα από τον κύριο Μιχάλη. Γεια σας, έχω πάρει στεγαστικό δάνειο 200.000 ευρώ και πληρώνω 800 ευρώ το μήνα. Το σπίτι είναι στο όνομα της συζύγου και εγώ είμαι ο εγγυητής. Τα χρέη από καταναλωτικά και κάρτες είναι στις 170.000 ευρώ και είναι στο όνομά μου. Δεν έχω τίποτα στο δικό μου όνομα και τώρα τους τελευταίους 8 μήνες έχω καθυστερημένες δόσεις. Προσπάθησα να κάνω διακανονισμό με τις τράπεζες, αλλά όλες ζητούν υποθήκη, μπορούν να κατασχέσουν κάτι. Το σπίτι είναι στο όνομα της συζύγου. Εάν το σπίτι αυτό είναι η πρώτη κατοικία, με αυτές τις προϋποθέσεις που είπαμε και προηγουμένως, μπορεί να διασωθεί. Βέβαια, όλα αυτά με λόγια δεν γίνονται. Δεν είναι στο όνομά του όμως, το σπίτι είναι στη πρέπει σύζυγου. Να κάνει η σύζυγος κάτι. Γιατί και η σύζυγος είναι πρωτοφυλέτρια, αυτός είναι εγγυητής. Αν λοιπόν ο ίδιος δεν κάνει απολύτως τίποτα, εκείνο δεν θα του πάρουν τίποτα που δεν έχει τίποτα. Θα πάρουν όμως το σπίτι στο οποίο υπάρχει προσημείωση. Άρα πρέπει να κάνει η σύζυγος ή και οι δύο μαζί. Είτε να μπουν στο νομοκατσέλι αν έχουν τις προϋποθέσεις, είτε να ζητήσουν αναστολή του πληστηριασμού με βάση αυτόν τον καινούριο νόμο. Είτε αν γίνει κάποια διαταγή πληρωμής να κάνουν τις ανακοπές, είτε να ζητήσουν άλλες συνθήκες για τη σύμβαση που έχουν υπογράψει, πάλι με δικαστική προστασία δηλαδή. Πάντως κάτι να κάνουν, υπάρχουν δυνατότητες. Κυρία Κορέλα, δεν θα προλάβουμε σήμερα να τα πούμε όλα, γιατί είναι και πολλά τα ερωτήματα που μας έχουν στείλει οι τηλεθεατές μας και πολλά τα τηλεφωνήματα. Θα ήθελα να τη συνεχίσουμε αυτή την εκπομπή και το θέμα αυτό κάποια άλλη στιγμή, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι πολλοί ο κόσμος που δεν ξέρει καν πώς να κινηθεί και νομίζω ότι έτσι μια πρώτη συμβουλή τουλάχιστον είναι πολύ σημαντική. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Λοιπόν, για να δείξουμε λίγο τα δώρα μας ξανά. Τι ωραία είναι αυτά.
Σας είπα, δεν ξέρω ποιο να διαλέξω. Να διαλέξουμε το γαλάζιο, το μοβ, το ροζ, το φούξια, το πράσινο, το καφέ. Όλα αυτά λοιπόν τα ωραία τα ρολόγια από την εταιρεία Ferendis είναι αυτό που φοράω εγώ, Στέφανε. Φοβερό χρώμα. Τέλεια. Έτσι, νομίζω ότι είναι και για χειμώνα και για άνοιξη και γενικά. Και όλα τα δώρα μας ασφαλώς που έχουμε να σας δώσουμε. Έχουμε και την περιποίηση manicure, pedicure, spa από τα D-Nails. Έχουμε και τις ηλεκτρικές συσκευές. Γενικά έχουμε και φινάχουμε για τραγούδι με τον Στέφανο. Οπότε πάρτε μας τηλέφωνο, έτσι, Στέφανε, έχουμε έτσι, σε έτσι. Πολύ λίγο. Μόλις φτιάξω έτσι ένα ωραίο πιάτο να φάμε, γιατί με άδειο στομάχι πώς να τραγουδήσουμε. Και έχουμε εδώ στην κουζίνα τον κύριο Μάριο Βεκρή, σεφ, από τον Μπελαμί. Καλώς ήρθατε. Το ιστορικό Μπελαμί. Το ιστορικό Μπελαμί. Τι θα φτιάξουμε σήμερα? Θα φτιάξουμε μια εύκολη γενόστιμη συνταγή. Mm-hmm. Ριζότο με λουκάνικο, ναι. Πιπεριές και φέτα. Πολύ ωραία. Très bien. Très bien. Muy bien, bien en español. Ωραία, τι κάνουμε? Θα βάλουμε 30 ml ελαιόλαδο, mm-hmm. μισό κρεμμυδάκι ναι. ψιλοκομμένο. Mm-hmm. Μισή πιπεριά κόκκινη, μισή πιπεριά πράσινη. Mm-hmm. Τσιγαρίζουμε να μαραθούμε καλά. Ωραία. Νομίζω ότι και το λουκάνικο είναι πολύ φημισμένο και στην Ισπανία, διότι ναι, το εκεί τσορίθο, συμμετείχατε σε έναν διαγωνισμό το 2012 και πήρατε και το χάλκινο βραβείο. Σε ένα κατσικάκι νεκρού στα γιαουκιού. Ελληνικό γιαούρτι. Ναι, ναι, βέβαια. Ρίχνουμε το ριζάκι μας, το οποίο το έχουμε προβρασμένο εδώ, για χάρη συντομίας. Προβρασμένο, όταν λέτε, σχεδόν έτοιμο. 7-8 λεπτά το προβράσουμε, για να πάμε πιο γρήγορα. Ωραία. Τι ριζάκι? Αμπόριο. Αμπόριο. Το κλασικό ισπανικό φαγητό ποιο είναι? Η παέλια. Η παέλια. Σβήνουμε με κρασάκι. Σωστά. Φτιάχνεται εύκολα η παέλια, γιατί καλά τη βλέπουμε, καλά τη τρώμε, αλλά δεν ξέρουμε. Βεβαίως, έχει εύκολο φαγητό είναι. Ωραία. Το λουκάνικο, ρίχνουμε τώρα λουκάνικο βάζουμε ό,τι... Χωριάτικο, εγώ έχω χρησιμοποιήσει τρικάλων εδώ. Mm-hmm. Αφήνουμε να σβήσει αλκοόλι. Ωραία. Παίρνουμε το άρωμα από το κρασάκι, ρίχνουμε ντοματούλα, 4-5 ντοματίνια, ή αν δεν έχουμε ντοματίνια, μισή ντομάτα καρεδάκι. Ωραία. Αχ, μου σκομύρισε. Εμένα μου αρέσει και το λουκάνικο γενικά. Προσθέτουμε ζωμό κοτόπουλο, 200 ml θα χρειαστούμε για τη συνταγή μας αυτή. Είναι και η ώρα φαγητού. Το ριζότο πάντως είναι στα πάνω του, έτσι. Δηλαδή είναι το καλύτερο πιάτο πλέον σε όλα τα εστιατόρια. Είναι πολύ ωραίο πιάτο και εύκολο και γρήγορο. Και συνδυάζεται και με πολλά, δηλαδή μπορεί να βάλει μέσα. Με πάρα πολλά. Ναι, μπορεί να κάνουμε και με λαχανικά, με μανιτάρια. Και με γενικά διάφορα. Είναι χορταστικό με γαριδούλες και χορταστικό, βεβαίως. Γιατί πρέπει να κοιτάμε και λίγο το πορτοφόλι μας και την οικονομία. Ναι, μπορεί να βάλουμε λοιπόν ωραία έτσι είναι συστατικά που βάλατε πιάτο. Και εσείς, αλλά το ρύζι όσο να είναι. Ζωμό βέβαια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για φυσικό. Αν βράσουμε κοτόπουλο στο σπίτι, ναι. μπορούμε να κρατήσουμε το ζωμό, mm-hmm. να το βάλουμε στην κατάψυξη και να έχουμε. Ωραία. Συμπληρώνουμε ζωμό έτσι αναλόγως ναι, και το πόσο ζωμερό το θέλουμε. Αλήθεια, το ριζότο πρέπει να κρατάει λίγο σαλτσούλα. Ναι, πρέπει να κρατάει πολύ, πάρα πολύ λίγο. Mm-hmm. Εμείς θα το δέσουμε με βουτυράκι μετά. Και με λίγη κρέμα γάλακτος για να δώσουμε μια βελούδινη υφή. Έχει και κρέμα γάλακτος. Λοιπόν, το κλείσαμε. Το αποσύρουμε από τη φωτιά. Ωραία, εμείς βλέπουμε και ξανά τα υλικά. Ρίχνουμε για να μπορέσετε μας. Εσείς να σημειώσετε. Ωραία, μπαίνει και το τυράκι. Αυτό τι είναι? Ρίχνουμε και το δυόσμο μας. Α, να το αρωματίσουμε. Φρέσκο. Φρέσκο δυόσμο, χοντροκομμένο. Που θα έπρεπε να είχαμε στο μπαλκόνι μας, ας πούμε. Βασιλικό δυόσμο. Τιμάρι. Τιμάρι. Τιμάρι, από όλα. Βεντρολίβανο. Και αυτό είναι από πολλά γλαστρά. Το κάνουν έτσι. Ναι. Και το βουτυράκι. Τώρα αυτό βέβαια μας ανεβάζει λίγο τις θερμίδες και τα λίπη. Ναι, 35 τα γραμμάρια. Λίγο. 35 γραμμάρια για τη συνταγούλα μας.
Τέλεια. Και η κρέμα γάλακτος. Και λίγο κρέμα γάλακτος. Αχ, αυτή κάνει η δουλειά. Πεινάσαμε, πεινάσαμε. Κύριε Μπεκρή, πεινάσαμε. Ωραία, να το δούμε και σερβιρισμένο. Όχι, στο μεγάλο πιάτο θα το βάλουμε καλύτερα. Για να το βάλουμε δούμε. Βάλουμε και άλλα το πιπερό μας. Γρήγορα γίνεται πάντως, ε. Α, πα, πα. Ναι. Λοιπόν, τώρα... Μυρίζει. Έτοιμη. Ωραία. Λοιπόν, το πιάτο είναι πολύ μπελαμί, κύριε Μπεκρή, γιατί ο καλύτερος μας φίλος νομίζω ότι είναι το φαγητό τελικά. Να δοκιμάσω. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ γευστικό πιάτο και εγώ ευχαριστώ. Που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Εσείς τώρα που θα πάω σε διάλειμμα. Ξέρουμε τι θα ελάτε κάνουμε. Ελάτε από εδώ. Θα το τιμήσουμε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Να σας θυμίσω τα τηλέφωνα της εκπομπής, το τηλέφωνο δηλαδή, είναι το τηλέφωνο για σας για να κερδίσετε τα ωραία μας δώρα, το 211-55-55-50, στο οποίο καλείτε για να παίξετε μαζί μας το μουσικό quiz και με τον Στέφανο για τα πολύ ωραία δώρα μας σήμερα. Να σας πω ότι σε πολύ λίγο θα είναι κοντά μας ο Ηλίας Μαμαλάκης για να συζητήσουμε πολλά, να ρωτήσουμε πολλά και έτσι να μάθουμε. Και κάτι, γιατί θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει περάσει μόνο τη γευσηγνωσία αλλά και τον πολιτισμό και όλα αυτά μέσα από τα ωραία πιάτα του, από τις δημιουργίες του. Εκπληκτικά. Ο Κωνσταντίνος είναι κοντά μας για να μας πει πού θα πάμε. Καλώς αυτό πάμε. Το Σαββατοκύριακο και ποια ταινία θα δούμε και νομίζω ότι την ταινία που μας έχεις φέρει σήμερα θα πάμε να τη δούμε, τουλάχιστον εγώ. Λοιπόν, είναι μία από τις ταινίες που μας αρέσει να βλέπουμε οικογενειακώς νομίζω και μας θυμίζει παλιές αναμνήσεις από σινεμά αγαπημένο. Ναι. Είναι η ταινία Saving Mr. Banks, ο αγγλικός τίτλος και ο ελληνικός Η Μαγική Ομπρέλα. Λοιπόν, όταν οι κόρες του Walt Disney τον παρακάλεσαν να γυρίσει σε ταινία το αγαπημένο τους βιβλίο, που ήταν η Mary Poppins από τη συγγραφέα P.L. Travers, ο Walt Disney έκανε 20 χρόνια για να τους πραγματοποιήσει αυτή την επιθυμία. Η ταινία λοιπόν «Η Μαγική Ομπρέλα» μας ταξιδεύει στην ιστορία πίσω από την δημιουργία της ταινίας Mary Poppins του 1964, όπου πραγματικά ίδρωσε ο Walt Disney για να καταφέρει να πείσει τη συγγραφέα για να πάρει την άδειά της για να τη γυρίσει. Σοβαρά. Ναι, ναι. Ζωρίστηκε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, στην ταινία αυτή το ρόλο του Walt Disney έχει ο Tom Hanks και τον υποδίδεται εκπληκτικά και το ρόλο της συγγραφέα έχει η Emma Thompson. Για πάμε να δούμε το τρέιλερ, Κωνσταντίνε. Winds in the east, mist coming in, like something is brewing, about to begin. Ladies and gentlemen, we are beginning our descent into Los Angeles. Welcome, Mrs. P.L. Travers, to the City of Angels. It smells like... Jasmine. Chlorine. And sweat. Introducing the creator of our beloved Mary. Poppins. Never ever just Mary. Now, where is Mr. Disney? She's here. Well, Pamela Travers, you can't imagine how excited I am to finally meet you. Would you mind? My name is Mrs. Travers, Mr. Disney. Oh, Walt, now, you gotta call me Walt. 20 years ago, I made a promise to my daughters that I would make your Mary Poppins fly off the pages of your books. I promised them, Pam. I know what he's going to do to her. She'll be cavorting and twinkling. He can't make the film unless you grant the rights. Pam. Now, let us begin. Room here. She has a lot of ideas. What kind of ideas? Responsible's responsible. No. Responsible is not a word. We made it up. Well, unmake it up. She won't approve Dick Van Dyke. No. No. The latest house doesn't look like that. No, it's all wrong. It's all wrong. Ωραία, μας θυμίζει όντως έτσι οι παλιές εποχές. Είναι μια ταινία που θέλουμε να τη δούμε. Και βέβαια η Mary Poppins ήταν μια από τις πιο αγαπημένες ταινίες όλων των εποχών. Ακριβώς. Και έδωσε και Όσκαρ στην Τζούλι Άντριους. Τώρα που είπες Walt Disney, μου θύμισες ότι ο Walt Disney, καλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, τώρα ας μην ανοίγουμε ιστορίες, νομίζω ότι έχει καταψύξει τον εαυτό του, έτσι.
Α, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, δεν το ξέρω. Εγώ το ξέρω. Αλήθεια. Θα το πω άλλη φορά όμως. Εμείς μπορούμε όμως να βρούμε τη μουσική της ταινίας. Τη μουσική της ταινίας, soundtrack preview, τις πρώτες έτσι νότες από την ταινία, στο soundtrackbeat.gr, ο απόλυτος προορισμός για τη μουσική στο σινεμά, στο ελληνικό διαδίκτυο. Λοιπόν, αυτό για το Walt Disney, παρεμπιπτόντως, είναι ωραία ιστορία να ετοιμάσουμε για μια επόμενη εκπομπή. Νομίζω ότι έχει δαπανίσει εκατομμύρια δολάρια και είναι σε κατάσταση κατάψυξης. Είναι αλήθεια. Νομίζω πως ναι, όχι. Λοιπόν, για ψάξτε το. Μέχρι να το ψάξετε. Δεν σας αφήνω στην κατάψυξη, αλλά θα σας αφήσω να περιμένετε εδώ, γιατί έχουμε συνέχεια και τον Ηλία Παμαλάκη κοντά μας. Πάμε όμως να δούμε ένα επάγγελμα, το οποίο έχει μεγάλη παράδοση και μεγάλη ιστορία. Είναι η επιδιόρθωση επίπλων. Και έχει και κάτι πολύ ωραίο, γιατί μπορεί να έχεις ένα έπιπλο που έχεις κληρονομήσει από τον μπαππού σου, από τη γιαγιά σου και να θες εσύ να το συντηρήσεις έτσι σε πολύ καλή κατάσταση και να το χαρείς για πολλές γενιές ακόμα. Κοντά μου είναι η κυρία Ζωή Βενιζέλου, η οποία είναι... Γεια σας. Η πέμπτη γενιά. Εγώ είμαι η τέταρτη γενιά. Η τέταρτη γενιά. Και ο γιος μου είναι η πέμπτη γενιά. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Συνεχίζουμε την οικογενειακή μας παράδοση, μια παράδοση που έχει περάσει τα 160 χρόνια. Mm-hmm. Όλες οι γενιές μεγάλωσαν μέσα στο εργαστήριο, ο καθένας ακολούθησε μια δική του πορεία και μετά όλοι επέστρεψαν στο εργαστήριο. Εγώ έχω τελειώσει γαλλική φιλολογία, ο γιος μου σπουδάζει στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μηχανολόγος Μηχανικός και στον ελεύθερο του χρόνο ασχολείται με την τέχνη μας. Mm-hmm. Και εμείς νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να δούμε πώς μπορεί να γίνει η επιδιόρθωση σε μια ψάθινη... Όχι, αυτή είναι ξύλινη καρέκλα, αλλά έχει... Βεβαίως, ψάθινη... είναι μια βιενέζικη καρέκλα. Ναι, βιενέζικη, με χειροποίητη βιενέζικη ψάθα. Mm-hmm. Ο Αντώνης θα σας δείξει λίγο, ωραία, την ώρα που εμείς θα μιλάμε. Αντώνη, έχεις την καλοσύνη. Ωραία, να δούμε την πέμπτη γενιά πώς έχει μάθει την τέχνη, λοιπόν. Αυτό που θα είχε ενδιαφέρον έτσι να μάθουμε είναι τι έπιπλα σας φέρνουνε. Λοιπόν, τα έπιπλα που μας φέρνουνε είναι από όλη την Ελλάδα, mm-hmm, πρώτα απ' όλα, και από ευρωπαϊκές πόλεις, ναι, πολλές. Είναι έπιπλα που έχουν όλοι στα σπίτια τους, από το πιο ταπεινό μέχρι το πιο πολύτιμο, ναι, που για αυτούς όμως η συναισθηματική τους αξία είναι ανεκτήμητη. Αυτό θέλω να ρωτήσω τώρα, ότι αυτά τα έπιπλα που φέρνουν σε εσάς έχουν πιο πολύ αξία ως έπιπλα ή είναι πιο πολύ συναισθηματική η αξία τους? Πρώτα απ' όλα είναι έπιπλα χειροποίητα, mm-hmm, κάτι που τώρα πια δεν υπάρχει. Mm-hmm. Οι παλιοί τεχνίτες ο ένας μετά τον άλλον καταθέτει τα όπλα του εντός εισαγωγικών, ναι, και έτσι οι συνεχιστές δύσκολα βρίσκονται. Τα έπιπλα είναι όλα μοναδικά, mm-hmm, γιατί είναι φτιαγμένα στο χέρι και εμείς καλούμαστε να αποκαταστήσουμε όχι μόνο τις φθορές τις φυσικές, τις φθορές και από την κακή συντήρηση, αλλά και να δώσουμε και πνοή νέα σε κάποιο έπιπλο που ένα νέο ζευγάρι θα θέλει να το πάρει στο σπίτι του. Αυτή η καρέκλα που έχετε μπροστά σας, ναι, εδώ, ναι, αυτή είχε ένα ριγέ ύφασμα στην πλάτη, mm-hmm, και ένα αντίστοιχο ριγέ βελούδο στο κάθισμα. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν μπήκε σε ένα καινούριο τραπέζι με κρύσταλλο και σίδερο, ναι, και έγινε η πλάτη της με ψάθα, αντικαταστάθηκε δηλαδή, mm-hmm, το ύφασμα με ψάθα και μπήκε δέρμα στο κάθισμα. Ωραία, και έγινε ένα συνδυασμός μοντέρνας, βεβαίως, με αντίθετα. Βεβαίως, υπάρχουν πολλά κομμάτια που μοιράζονται τα παιδιά, mm-hmm, σε μια οικογένεια και μπαίνουν σε παιδικά υπνοδωμάτια που βάφονται στο χρώμα της βανίλιας, της μέντας. Και είναι ωραίο να λες, ας πούμε, να βλέπεις μια καινούργια μορφή ενός επίπλου που μπορεί να είναι κληρονομιά. Έχεις την ανάμνηση των παιδικών σου χρόνων. Έχεις σε μια γωνιά κάτι δικό σου. Mm-hmm. Έχεις ένα σημείο αναφοράς από την οικογένειά σου. Δεν έχουμε όμως μόνο απλά πράγματα. Οι γονείς και οι παππούδες ήταν οι πρώτοι. Η προγιαγιά μου ήταν η πρώτη που έφερε την τέχνη αυτή στην Ελλάδα. Ο αδερφός ήταν γιατρός, ο γιατρός των πτωχών στον Πειραιά και σε ένα ταξίδι του στη Βιέννη την είχε πάρει μαζί του. Εκεί λοιπόν είδε στα καφέ την τέχνη αυτή και μαγεύτηκε. Σκέφτηκε ότι πειραματικά ίσως θα μπορούσε να το ξεκινήσει στο χώρο της. Γιατί αυτό δεν έπιανε πολύ χώρο και έτσι ξεκίνησε. Πάντως αυτό που κάνετε εσείς είναι έτσι ένα καλό μάθημα για μας που αν χαλάει κάτι που έχουμε παλιό, που εντάξει, λίγο τα τελευταία χρόνια που θέλαμε πιο πολύ τα καινούρια πράγματα και μας εντυπωσιάζανε περισσότερο, βλέπουμε ότι ας πούμε πετάγανε τις καρέκλες και τις βλέπαμε κάπου στα πεζοδρόμια παρατημένα. Ναι. Πετούσαν, πολλοί κόσμος πετούσε. Τώρα και λόγω της εποχής, πολλοί κόσμος, όπως επανεκτιμά αυτά που, mm-hmm, έχει ζήσει, έτσι σκέφτεται ότι ένα παλιό κομμάτι
δεν θα μπορεί να το ξαναφτιάξει, γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι του. Ούτε να το ξαναγοράσει. Σε καμία περίπτωση. Κοστίζει πολύ η επιδιόρθωση, γιατί νομίζω ότι πολλές φορές μπορεί κάποιον να φοβίζει και η τιμή ή το κόστος που θα πρέπει να καταβάλει για να κάνει αυτή την επιδιόρθωση. Όχι, δεν κοστίζει πολύ, γιατί αν σκεφτείτε, είναι ένα μέρος της δουλειάς ενός επίπλου. Mm-hmm. Οπότε στο συνολικό κοστολόγιο ενός επίπλου, αυτό είναι ένα πράγμα που μπορεί ο καθένας να το φέρει σε ένα λογαριασμό και να το φτιάξει. Λοιπόν, εγώ θέλω όμως να αναφέρω, κυρία Βενιζέλου, και κάποια σπίτια ή κάποια αντικείμενα έπιπλα έτσι, επωνύμων γνωστών ανθρώπων που έχετε επιμεληθεί, δεν ξέρω εσείς προσωπικά ή και οι περασμένες γενιές. Και οι γονείς μου και οι παππούδες μου, mm-hmm. αλλά και εγώ σαν παιδί, επειδή μεγάλωσα στο εργαστήριο, πάντοτε ακολουθούσα από το χέρι. Ναι. Ή τη μαμά ή τη γιαγιά για να πάμε στα σπίτια. Εμείς πηγαίνουμε στα σπίτια και βλέπουμε τα πράγματα που είναι η επισκευή. Έχουμε μία προσωπική σχέση με τους πελάτες. Τώρα βλέπω ονόματα όπως αυτό της Μελίνας Μερκούρη. Ναι. Εντάξει, και το καζίνο της Πάρνηθας έχει... Πολλά. Έχει έρθει σε εσάς, όπως επίσης και το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, έχει, δεν ξέρω, κάνει κάποιες επιδιορθώσεις. Όλα τα παλιά ξενοδοχεία και ακόμη και οι δημόσιες υπηρεσίες mm-hmm. είχαν καθίσματα με ψάθα για τους εργαζόμενους. Ακόμα ναι. και το Χημείο του Κράτους, η Τράπεζα της Ελλάδος, ναι. όλοι αυτοί είχαν καθίσματα με ψάθα. Ο κύριος Μανολίδης, ναι. Η κυρία Φωτεινή Πιπηλή. Η κυρία Φωτεινή Πιπηλή τι έπιπλο έφτιαξε? Έφερε από την πατρίδα της, mm-hmm. την ιδιαίτερη πράγματα και φτιάξαμε. Μάλιστα, λοιπόν, οπότε μέσα από τη δουλειά σας γνωρίζετε και κάποιους έτσι... Ίσως ανθρώπους, κάποιες προσωπικότητες όπως την Μελίνα Μερκούρη για παράδειγμα, που είναι και ένα ωραίο αρχείο για σας και μια ωραία εμπειρία. Το κάθε πράγμα για μας, επειδή έχουμε την προσωπική σχέση με τον πελάτη, ξέρουμε και για ποιον δουλεύουμε και πώς δουλεύουμε εκείνη mm-hmm. την ώρα. Και με τα παλιά εργαλεία δουλεύουμε ακόμη. Το στρίποδο, το στήριγμα που ο Αντώνης έχει πάνω την καρέκλα του, είναι από το 1850, γι' αυτό είναι τόσο φαγωμένο. Mm-hmm. Αυτά εδώ είναι τα εργαλεία μας. Τα εργαλεία που δουλεύουμε ακόμη και σήμερα. Ναι. Αυτό είναι το κουμπάσο. Το κουμπάσο είναι το εργαλείο που μετράει τις αποστάσεις μέσα στις τρύπες. Για να υπολογίζεται, πλέξη. Βέβαια. Mm-hmm. Είναι το σφυρί, ναι. ο ζουμπάς mm-hmm. που σημαδεύει τις θέσεις ναι. στις τρύπες. Και βέβαια το μόνο που έχουμε αντικαταστήσει τώρα πια είναι το χειροτρύπανο, ναι. το παλιό ματικάπι. Το οποίο έχει αντικατασταθεί από το ηλεκτρικό τρυπάνι. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Εσείς και η οικογένειά σας μπορείτε να ζείτε από αυτό το επάγγελμα? Είναι περισσότερο έτσι χόμπι και αγάπη προς αυτή την τέχνη? Εμείς δεν μπορούμε να ζούμε χωρίς αυτό το επάγγελμα. Έτσι, γιατί ναι. για μας δεν έχει ωράριο, δεν είναι μόνο για βιοποριστικούς λόγους, είναι mm-hmm. τρόπο ζωής. Δεν δουλεύουμε με φωτεινές επιγραφές, δεν δουλεύουμε με περαστικό κόσμο. Δουλεύουμε με ανθρώπους που μας αγαπούν, που έχουν τα πράγματά τους στα σπίτια τους και ξέρουν ότι είναι φτιαγμένα από μας. Και πάλι έρχονται σε εμάς τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Εγώ σαν παιδί θυμάμαι πήγαινα στα σπίτια, έβλεπα τα πράγματα και τώρα πηγαίνω εγώ και βλέπω τους απογόνους αντίστοιχα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μας φέρατε ωραίες εικόνες εδώ και βλέπουμε και την πέμπτη γωνιά με τι μεράκι και τέχνη επιμελείται αυτή την καρέκλα. Την και... έμαθε από τον παππού του. Από τον παππού. Και είναι ακόμη μαθητής. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βενιζέλου. Εμείς σας ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Και έτσι πιστεύω ότι δώσατε ένα ωραίο ερέθισμα στους τηλεθεατές μας. Αν έχουν κάποια καρέκλα ή κάποιο άλλο αντικείμενο που χρήζει έτσι μιας ανακαίνησης, μιας επιδιόρθωσης, να μην το πετάξουν. Αρκεί ένα τηλέφωνο και εμείς θα περάσουμε πρώτα απ' όλα για να τους γνωρίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Θα πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο κοντά μας ο Ηλίας Μαμαλάκης και ασφαλώς θα παίξουμε και μουσικό quiz για να σας δώσουμε τα δώρα μας. Είμαστε με πολύ ωραία παρέα. Θέλω να καλωσορίσουμε τον κύριο Ηλία Μαμαλάκη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα.
Έχουμε να πούμε πολλά και θέλουμε να μάθουμε πολλά, αλλά έτσι θέλω ως εισαγωγή να πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει, να δούμε πώς σας γνωρίσαμε εμείς όλοι μέσα από την πορεία σας στο χώρο. Κάτω στο λιμάνι ο ήλιος λάμπει. Μια τράτα φέρνει φρέσκα ψάρια, ιδανικά για αγούνες. Και αν γελαστήκατε ότι εδώ στην Άξο φτιάχνουν γουνίτσες, παλτουδάκια ή γιακάδες για τα παλτουδάκια σας, η γούνα είναι μεζεδάκι. Το 1907, στην Αυδέλα Γκρεβενών. Σκέπτομαι τους σημερινούς γάμους με τα ωραία, τα νηφικά, τα μεταξωτά, τα χρυσά παπούτσια και τα έθιμα που γεμίζουν με χρήμα. Ψοποιούν μαγκανίε. Δηλαδή, οι μαγείες των μαγείρων. Καλογερική μαγειρική. Ο Ηλίας Μαμαλάκης δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι εκείνος που μας μίλησε στο μαγικό κόσμο της γαστρονομίας και μας έμαθε πολλά από τα μυστικά της. Είστε έτοιμοι να σας πάρω μαζί μου σήμερα? Είναι εκείνος που κατάφερε να καθίσει στον καναπέ την νοικοκυρά με μολύβι και χαρτί και της έδωσε την ιδέα να κάνει κάτι διαφορετικό στο τραπέζι της. Ποια δεν έχει πει σήμερα «μαγειρεύω τη συνταγή του Μαμαλάκη»? Ο Ηλίας Μαμαλάκης, ειδικό στην γευσιγνωσία, έβαλε την κουζίνα στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, αλλάζοντας την οπτική με την οποία την βλέπανε. Να σας δείξω τα δύο βασικά μου υλικά. Ροδοπέταλα, κυρίες και κύριοι, φραμουάζ από την άλλη μεριά. Πώς μπορεί να ξεχάσει την εκπομπή «Στην κουζίνα Λοταχός» που προβλήθηκε για 3 χρόνια από την τηλεόραση του Μέγκα? Και μετά έρχεται η μεγάλη επιτυχία «Μπουκιά και Συγχώριο». Μια σειρά που έμοιαζε περισσότερο με ντοκιμαντέρ και συνδύαζε τον πολιτισμό με τη γαστρονομία. Πάμε για ένα φοβερό ταϊλανδέζικο μαγείρεμα. Με τη σειρά, όλοι εμείς τηλεθεατές ταξιδέψαμε σε όλες τις γωνιές, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και του κόσμου ολόκληρου. Σημειώνουμε ότι η σειρά απέσπασε βραβεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τον Ιανουάριο του 2006 βραβεύτηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ του Gourmet Voice της Κάνης ως το καλύτερο τηλεοπτικό πρόγραμμα σε σειρά. Ενώ ένα χρόνο αργότερα ο Ηλίας Μαμαλάκης βραβεύτηκε ως το δημοφιλέστερο τηλεοπτικό πρόσωπο. In my country, when we do sweets, we put a lot of sugar. Και δεν είναι μόνο αυτά. Ο Ηλίας Μαμαλάκης είναι πολυπράγμων. Έχει γράψει βιβλία, μεταξύ των οποίων και ένα μυθιστόρημα. Έχει αναλάβει διευθυντικές θέσεις όσον αφορά έντυπα μαγειρικής. Έχει συμμετάσχει στην θεατρική παράσταση «Πεντανόστιμη». Έχει σχεδιάσει μια σειρά από σοκολάτες και έχει υπάρξει κριτή στο reality μαγειρικής Top Chef. Ο Ηλίας Μαμαλάκης είναι απλώς ο Ηλίας Μαμαλάκης. Μία αθόρυβη αλλά δυνατή τηλεοπτική παρουσία που είδηση έκανε μόνο τη δουλειά του. Είμαι σίγουρη ότι έτσι όλες αυτές οι εικόνες που είδαμε περιέχουν μία μεγάλη έτσι, γνώση, αλλά και πιστεύω ότι ήταν και πολύ ευχάριστο όλο αυτό που ζήσατε στα ταξίδια σας, γιατί όπως είπε και η Βίκη στο βίντεο, ήταν κάτι μεταξύ ντοκιμαντέρ, πολιτισμού και γευσηγνωσίας. Νομίζω είναι περισσότερο ντοκιμαντέρ παρά εκπομπή μαγειρικής. Θα σας πω το εξής, ότι αυτή η χαρούμενη εκπομπή ήταν εξαιρετικά δύσκολη στο γύρισμά της. Mm-hmm. Πολλές φορές δεν προφταίναμε να απολαύσουμε αυτό που κάναμε. Και μάλιστα όταν γυρίζαμε στην Αθήνα και κάναμε μοντάζ, λέγαμε ότι η ζωή είναι ωραιότερη στο βίντεο παρά στην πραγματικότητα. ήταν δύσκολα τα ταξίδια, γιατί έπρεπε και για λόγους οικονομίας μέσα σε 3-3,5 μέρες να τελειώσουμε ένα ντοκιμαντέρ. Μαζεύαμε 150 ώρες βίντεο και έπρεπε μετά να μονταριστεί στην Αθήνα με πολύ υπομονή αυτό για να βγει μια εκπομπή 45 λεπτών. Είχε δουλειά και πριν το ξεκίνημα και κατά τη διάρκεια και μετά. Είναι όμως κάτι το οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι ένα έργο ζωής, είναι μια εγκυκλοπαίδεια εθνικής μαγειρικής που θα είναι ζωντανή για χρόνια ακόμα και θα μπορεί να την απολαμβάνει πάρα πολλοί κόσμος. Έτσι είναι.
Έχετε γεννηθεί στην Αθήνα. Η καταγωγή από πού είναι? Η καταγωγή του παπά μου είναι από ένα χωριό του Ρεθύμνου που λέγεται Αγία Γαλήνη. Ναι. Ένα χωριό που μου αρέσει και το τιμώ και πηγαίνω συχνά. Η μαμά μου επίσης είναι κριτικής καταγωγής. Η μία γιαγιά μου ήταν μόνο από την Άνδρο και το φέρω πολύ τιμητικά. Ναι, μ' αρέσει πολύ και αυτή η ρίζα μου. Άνδρος, Κρήτη είναι. Στο σπίτι, τι τρώγατε, κριτικά φαγητά? Όχι, όχι, όχι. Είμαστε μία μέσο αστική οικογένεια. Ναι. Η γιαγιά μου, η Ανδριώτησα, είχε μεγαλώσει στην Αθήνα. Είχε αστική κουζίνα, την παρακολουθούσα σχολαστικά. Είχα πάρει πολλά από τα τερτύπια της και τις γνώσεις της και νομίζω ότι εκεί πάνω βάσισα και την αγάπη μου για την μαγειρική. Οπότε η καλύτερη μαγείρισα ήταν η γιαγιά, όχι η μαμά. Το σπίτι ήταν δομημένο έτσι που περισσότερο η γιαγιά μαγείρευε παρά η μαμά. Βέβαια η μαμά μου πρέπει να σας πω ότι έχει στο ρεπερτόριό της μερικά φαγητά τα οποία τα κάνει εξαιρετικά και μη σας φανεί παράξενο, κάνει καταπληκτική φακή ας πούμε. Κάνει καταπληκτικό κοκκινιστό, σουφλέ με ταλιατέλες, κοκτέιλ γαρίδες και αρκετά άλλα ακόμα. Το αγαπημένο φαγητό. Α, και κρέμ καραμελέ. Α, και κρέμ καραμελέ. και το γαλλικό στοιχείο. Το αγαπημένο σας φαγητό ως παιδί ποιο ήταν? Ως παιδί και ως μεγάλος και πάντα και τώρα και αύριο είναι ντομάτες γεμιστές ή ορφανές, χωρίς κοιμά δηλαδή. Με ριζάκι, με την πολίτικη συνταγή που έχει μέσα δυόσμο, μαύρη σταφίδα κορυφιακή, χωρίς κουκούτσι και κουκουνάρι. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Τώρα στο σπίτι σας ποιος μαγειρεύει? Κανένα. Τρώνε από το μαγαζί που έχει ανοίξει. Τώρα έτσι γίνεται ακριβώς. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι και η σύζυγός μου δουλεύει και εγώ δούλευα και έχουμε μια καλή κοπέλα στο σπίτι η οποία αν είχε την καλοσύνη μας μαγείρευε κάτι. Δεν το πιστεύω. Αυτή την απάντηση δεν την περίμενα καθόλου, κύριε Μαμαλάκη. Όχι, μα νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά πρέπει να σας πω το εξής, ότι όταν έρθει η έπνευση και η ώρα της μαγειρικής βγαίνουν αυτό που λέμε πράγματα μέσα από την κουζίνα. Μ' αρέσει να μαγειρεύω όταν έχω φίλους για να τους περιποιηθώ, τους έχω στο μυαλό μου, δομώ το μενού μου έτσι που να αρέσει και να ικανοποιεί όλο τον κόσμο. Και πολλές φορές όταν είμαι στον δρόμο, στο αυτοκίνητο, μου έρχεται κάτι στο κεφάλι και λέω αυτό θα ήθελα να δω πώς γίνεται. Τότε γυρίζω στο σπίτι και το κάνω. Μπαμ, μπαμ. Ναι. Σαν αυτοσχεδιασμό δηλαδή, το σκέφτεστε? Όχι ακριβώς αυτοσχεδιασμό, αλλά μου δημιουργούνται απορίες, ας πούμε. Προηγουμένως ο σεφ έκανε μία συνταγή με αρμπόριο και μιλήσατε για την Καρολίνα. Ναι. Δεν αντιδρά η Καρολίνα το ίδιο με το αρμπόριο. Άρα λοιπόν αξίζει να κάνεις ένα πειραματισμό με ριζότο με δύο τηγάνια, το ένα δίπλα στο άλλο, το ένα με Καρολίνα με για το να άλλο. Να έχει την απευθεία σύγκριση. Για να βγάλεις το σωστό συμπέρασμα. Ξέρετε τι αναρωτιέμαι. Σας καλούν οι φίλοι σας για τραπέζι ή φοβούνται τι θα πείτε? Να σας πω ένα πράγμα. Μην βγει βαθμολογία. Μεταξύ σοβαρού και αστείου λένε αχ, τι να αυτή σπίτι να φάμε κτλ. Δεν είμαι δύσκολος άνθρωπος. Εκτιμώ πάρα πολύ την καλή πρώτη ύλη. Δηλαδή μια καλή φέτα, τη γουστάρω πολύ. Ένα καλό ψωμί καλοζυμωμένο επίσης. Μια ντομάτα στον καιρό της την εκτιμώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει το σκορδάκι, μ' αρέσει το γιαούρτι. Μ' αρέσει αυτή η δομή της μεσογειακής κουζίνας που έχει γαλακτοκομικά, ντομάτες, σκόρδα πολύ και ελαιόλαδο. Η μαγειρική. Τώρα θα σας κάνω μια ερώτηση έτσι. Θα είμαι ειλικρινής. Ωραία. Είναι γυναικεία ή αντρική υπόθεση? Νομίζω δεν είναι ούτε αντρική ούτε γυναικεία, ανήκει σε όλους. Αν το σοβαρέψουμε το θέμα, θα σας πω ότι αυτός ο πλανήτης έχει περίπου 6,5 δισεκατομμύρια κατοίκους. Ναι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι για να επιζήσουν πρέπει να φάνε δύο μπουκές ψωμί, δύο μπουκές φαγάκι την ημέρα. Άρα κάποια δισεκατομμύρια φουφούδες ανάβουν κάθε μέρα. Μα είναι από ξύλα, μα είναι από κάρβουνα, μα είναι ηλεκτρικά. Από γκάζι, γιατί πρέπει ο κόσμος να φάει. Το 90%, να μην σας πω το 99% των μαγείρων είναι γυναίκες. Είναι αυτές που είναι ο κορμός ενός σπιτιού. Που ξυπνάνε το πρωί και λένε ότι πρέπει η οικογένεια να ταϊστεί. Και αποφασίζουν τι θα τους ταΐσουν. Είναι η σεφ της καθημερινότητας. Η οποία είναι πιο σπουδαίη. Η καλύτερη σεφ όμως. Γιατί είναι άντρες? Εμείς πάντα αυτό το ερώτημα άντρες. Έχουμε. Επειδή το ακούμε κατά τα διαστήματα που λένε ότι. Δεν όχι, δεν το είπατε εσείς, όχι, αλλά. Επειδή το ακούμε εμείς ως γυναίκες ότι ναι, μαγειρεύετε εσείς, αλλά η καλύτερη σεφ είναι άντρες. Η μαγειρική επαγγελματική είναι εξαιρετικά δύσκολο και βαρύ επάγγελμα. Οι κατσαρόλες μπορούν να έχουν μέσα 40 και 50 λίτρα υγρά. Άρα θέλεις πολύ μεγάλη δύναμη να τις σηκώσεις. Δεύτερον, είσαι όρθιος 9 με 12 ώρες. Δεν κάθεσαι ούτε ένα δευτερόλεπτο. Τρίτον, είσαι ακοινώνητος. Μπαίνεις νωρίς στην κουζίνα και φεύγεις αργά. Δεν έχεις χρόνο ούτε να φλερτάρεις, ούτε να ερωτευτείς, ούτε να ταντέψεις παιδιά. Άρα είναι δουλειά αντρική.
Πάντως, εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί λέμε ότι ο έρωτας περνάει πρώτα από το στομάχι? Νομίζω ότι έχει μία μεταφορικότητα, αλλά θα σας πω το εξής. Ένας κορτασμένος άνθρωπος, mm-hmm. οι δείκτες της υγείας του, το ζάχαρο, η χοληστερίνη, όλα αυτά αυξάνονται λιγάκι και όταν αυτά αυξάνονται χαλαρώνεις και είσαι πιο δεκτικός στον έρωτα, αλλά και είσαι και πιο θρασής τον εκδηλώσεις στον έρωτά σου. Νομίζω εκεί πέρα είναι το μυστικό όλο. Πιστεύετε ότι όλες οι εκπομπές που βλέπουμε, γιατί η μαγειρική γενικά και οι εκπομπές μαγειρικής ήταν πολύ της μόδας τα τελευταία χρόνια, έχουν όλες να προσφέρουν κάτι όσο αφορά όντως την γευσηγνωσία, τον πολιτισμό, ή γίνονται πιο πολύ μερικές για να γεμίσουν έναν τηλεοπτικό χρόνο? Νομίζω πολλές από αυτές έχουν γίνει για να γεμίσουν ένα τηλεοπτικό χρόνο. Mm-hmm. Δεν είναι εκπομπές. Προσέξτε. Υπάρχουν πάρα πολλές εκπομπές. Υπάρχει κάποιο κανάλι που πρέπει να έχει πάνω από 7 εκπομπές μαγειρικής. Βέβαια, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν κανάλια που έχουν μόνο εκπομπές μαγειρικής. Αλλά δεν είμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι. Δεν έχουμε και τον ίδιο πληθυσμό. Ξέρετε ότι επειδή η τηλεόραση γενικά περνάει μια φτώχεια, θα έλεγα, πλέον δεν υπάρχει κανένα κανάλι το οποίο να σου πει έλα να κάνεις μια εκπομπή μαγειρικής με ένα συγκεκριμένο κόνσεπτ. Πρέπει εσύ να βρεις κάποιο χορηγό, να του διαφημίζεις τα προϊόντα του με έμεσο ή άμεσο τρόπο και να ετοιμάσεις μια κασετούλα να την πας στο κανάλι να τη δώσεις. Το κανάλι την παίρνει τσάμπα, βάζει και αυτό τις δικές του διαφημίσεις και περνάνε όλοι καλά. Ναι. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκαν πάρα πολλές εκπομπές μαγειρικής, γιατί υπάρχουν πολύ φιλόδοξοι μάγειροι οι οποίοι με πολύ λίγα χρήματα κάνουν αυτές τις εκπομπές. Αυτοί όλοι ξέρουν να μαγειρεύουν? Ναι. Από αυτούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση, ξέρουν όλοι να μαγειρεύουν. Απλώς δεν έχουν όλοι το ταλέντο να δείξουν τη γνώση τους. Mm-hmm. Έχει μεγάλη σημασία. Εσείς από πού καταλαβαίνετε, ας πούμε, τηλεοπτικά, αν θέλετε, ή και από κοντά, αν κάποιος ξέρει να μαγειρεύει? Σίγουρα υπάρχουν, ας πούμε, τρεις κινήσεις, αν θέλετε, που ξέρει ένας καλός μάγειρας, ένας σεφ, που καταλαβαίνει τον άλλον αν ξέρει ή δεν ξέρει. Νομίζω ότι όλοι έχουμε λίμματα στη γνώση μας. Mm-hmm. Δεν είμαστε όλοι οι παντογνώστες. Μηδέ μου εξαιρουμένου. Ναι. Πολλές φορές βλέπω ελλείμματα στον τρόπο μαγειρικής και στη γνώση επάνω ποιο στα υλικά. Ποιο είναι, ας πούμε, ένα φοπά που δεν πρέπει να γίνει? Θα σας πω ποιο είναι το χρειαζόμενο. Mm-hmm. Δεν είναι η τέλεια γνώση της μαγειρικής. Το χρειαζόμενο είναι να έχεις το ταλέντο, αυτά που ξέρεις, να τα δώσεις στον κόσμο. Να τον κοιτάξεις στα μάτια, ναι. Να τον σεβαστείς και να δώσεις αυτό που ζητάει ο κόσμος. Αν αρχίζεις να του κουνάς τον δάχτυλο και να του λες «Είσαι βλάκας, εγώ είμαι έξυπνος, εγώ μαγειρεύω καλά, εσύ δεν μαγειρεύεις καλά», το χάσεις το παιχνίδι. Mm-hmm. Και απλά αυτό να γίνεται... μεταδώσεις τη γνώση. Απλά όμως, ναι. Με απλότητα. Δεν είναι ανάγκη να το κάνεις περίκλου. Λόγω, το αυγό έχει λεκυνθίνη και από την άλλη μεριά έχει λευκόματα και τα λευκόματα είναι έτσι και βιουβέτσι και δεν ξέρω τίποτα. Δεν είναι. Δεν καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ναι. Το αυγό είναι αυγό. Τελείωσε, είναι αυγό. Αν είχατε, κύριε Μαμαλάκη, ένα τραπέζι άδειο σε μια πολύ ωραία αίθουσα, έτσι, σε έναν πολύ ωραίο χώρο, και θα μπορούσατε εσείς να επιλέξετε μια παγκόσμια παρέα για την οποία θα μαγειρεύατε εσείς, ποιος θα διαλέγατε και γιατί? Εγώ θα ήθελα να μαγειρέψω πάρα πολύ και για ζωντανούς και για ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή. Mm-hmm. Ένας μέντορας δικός μου είναι η Κάρεν Μπλίξεν, μια Δανή συγγραφέας, ναι. Που έχει γράψει το δείπνο της Μπαμπέτ. Mm-hmm. Το «Πέρα από την Αφρική» που πιθανόν, ναι, το έχουμε, ναι, δει όλοι και σε ταινία. Η Μπαμπέτ, η Κάρεν Μπλίξεν ήξερε πολύ καλή μαγειρική και το εκφράζει μέσα τη μεταφυσική θέση της μαγειρικής. Οπότε μέσα από το μία βιβλίο θα της. Ήταν... Η Κάρεν Μπλίξεν θα ήταν προσκεκλημένη, mm-hmm, και θα την έτρεμα κιόλας. Ναι. Επόμενος καλεσμένος. Θα ήθελα πάρα πολύ να καλούσα τον Όρσον Ουέλες, ας πούμε. Mm-hmm. Από τους ανθρώπους που ζουν σήμερα, θα ήθελα να καλέσω κάποιους μεγάλους σεφ καταξιωμένους που με έχουν εντυπωσιάσει πάρα πολύ στη ζωή, και Έλληνες αλλά και ξένους. Ο Φεράν Αντριά, παραδείγματος χάρη, στην Ισπανία το κλείσε το περίεργο εστιατόριό του που είχε 48 πιάτα να σερβίρει, αλλά έχει μια βαθιά γνώση της χημίας και των τροφίμων και έκανε κάποια θαύματα με τη μοριακή γαστρονομία. Αυτό ήθελα να τον φέρω και να του δώσω να φάει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που κάνει, ένα μουσακά, ας πούμε. Πολιτικούς θα καλούσατε? Όχι. Όχι. Δεν έχω εντυπωσιαστεί από το έργο κανενός. Έχετε μαγειρέψει ποτέ για μία παρέα ή για κάποιον που... Έχω δομήσει το μενού στη συγκέντρωση των Υπουργών Εξωτερικών του ΟΕΚ στην Κέρκυρα. Τότε που ήταν Υπουργός Εξωτερικών η κυρία Μπακογιάννη, με είχε φωνάξει μαζί με το σεφ του ξενοδοχείου. Mm-hmm.
Φτιάξαμε ένα μενού το οποίο νομίζω το σερβιρίστηκε στο Αχίλιο. Εγώ καθόμουν σε μία άκρη της αίθουσας και παρακολουθούσα. Ήταν ένα μενού που βασίστηκε 100% σε ελληνικά προϊόντα. Ναι. Είχε μέσα αρνάκι, είχε ψάρι ελληνικό, mm-hmm. είχε ακόμα και αμυγδαλωτά, είχε ναι. μουστοκούλουρα, κρασιά ελληνικά. Και ευχαριστήθηκα πάρα πολύ γιατί πραγματικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι κοσμογυρισμένοι ως Υπουργοί Εξωτερικών, το απολαύσανε και είπανε καλά λόγια. Τώρα θα σας ρωτήσω όμως και κάτι άλλο. Έχετε μαγειρέψει ποτέ για μία παρέα ή για έναν άνθρωπο που κάτω από άλλες συνθήκες θα προτιμούσατε να του πετάξετε το πιάτο στο κεφάλι? Όχι. Ναι. Ποτέ. Θα σας πω, χωρίς να αναφερθώ σε ονόματα, ότι κάποιες στιγμές, τότε στο πικ της mm-hmm. τηλεοπτικής μου καριέρας, κάποιοι mm-hmm. άνθρωποι με πήρανε και μου ζητήσανε να πάω σπίτι τους να μαγειρέψω. Η απάντησή μου ήταν: εγώ μαγειρεύω μόνο για τους φίλους μου. Πολύ ωραία. Ναι. Γιατί κάποια πιάτα έχουν χαρακτηριστεί έτσι εθνικά πιάτα? Πώς είναι η φασολάδα, ας πούμε, στην Ελλάδα, η πάστα στην Ιταλία και ξέρω, η πατάτα στη Γερμανία ή το σούσι στη Ιαπωνία? Είναι πάρα πολύ απλό. Φανταστείτε σε αυτόν τον πλανήτη ότι οι διάφορες περιοχές, τα κράτη, έχουν μία φυτική και ζωική παραγωγή. Mm-hmm. Όλη η διατροφή λοιπόν βασίζεται στη φυτική και τη ζωική παραγωγή. Κάπου που υπάρχει πολύ στάρι, στην Ελλάδα ας πούμε, στη Θεσσαλία, ναι. οι πίτες που φτιάχνουν στη Θεσσαλία έχουν πολλά φύλλα και πολύ λίγο τυρί. Αντίθετα, οι πίτες της Ηπείρου έχουν πολύ λίγο φύλλο και πάρα πολύ τυρί. Δηλαδή, ό,τι έχει ο καθένας μαγειρεύει. Στην Ιαπωνία το σούσι προέκυψε διότι την εποχή που δεν υπήρχαν ψυγεία, ψαρεύανε ναι. Ψάρια, δεν ξέραν πώς να τα συντηρήσουν και είχαν βρει μία μέθοδο να το συντηρούν μέσα σε ξερό ρύζι. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά και μέσα από διαδικασίες που κρατήσανε χρόνια για να μην πω αιώνες προέκυψε το σούσι. Η πάστα τώρα ξέρετε είναι ναι. μια ολόκληρη ιστορία, άλλοι λένε ότι έφερε τη μεθοδολογία ο Μάρκο Πόλο. Η φασολάδα είναι το εθνικό πιάτο το δικό μας? Νομίζω ήτανε. Ήτανε. Εγώ, τώρα τι είναι? Τώρα είναι το φιλέτο. Ήτανε μάλλον το φιλέτο. Δηλαδή εγώ όταν ήμουν παιδί μετά το 50, στο σπίτι που ζούσα είχαν μια δομημένη εβδομαδιαία κουζίνα. Τρώγαμε κρέας μία φορά την εβδομάδα, τρώγαμε ένα ψαράκι, δεν είμαστε και πλούσια οικογένεια, ναι. κατεψυγμένο φαγκρί μία άλλη μέρα, τρώγαμε όσπρια, τρώγαμε λαδερά, ζυμαρικά, σπανακόριζο, λαχανόριζο και ούτω καθεξής. Ναι. Σήμερα, μάλλον μέχρι προχθές, κάθε μέρα κρέας, κάθε μέρα κρέας, κάθε μέρα κρέας. Αυτό κατέστρεψε και την υγεία, αλλά και τη γεύση των παιδιών. Mm. Δηλαδή, τα παιδιά γυρίζουν και θέλουν ένα κρέας που να μην έχει ίνες, να μην έχει λιπάκι, να μην έχει πετσούλα. Η διατροφή για ναι. όλα αυτά. Ναι, νομίζω είναι μια μπούρδα. Το τελευταίο έτσι χρονικό διάστημα απέχεται από τα τηλεοπτικά, αν θέλετε, αλλά ετοιμάζεται άλλα ωραία πράγματα. Τώρα βέβαια, κατά πόσο μπορεί η μυρωδιά να περνάει μέσα από το ραδιόφωνο, δεν ξέρω, αλλά εσείς τα καταφέρνετε παρόλα αυτά. Θα σας πω, δεν απέχω με την έννοια ότι με παρακαλάνε και δεν πάω, ναι. αλλά νομίζω ότι ο τρόπος που γίνονται οι εκπομπές μαγειρικής δεν με βόλεψε μέχρι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, το να χορηγηθεί μια εκπομπή και έχουν πολύ χαμηλά budget, πρέπει να κάνουμε κάτι ωραίο. Και προσπαθούμε πάντοτε να κάνουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Κάνω ραδιόφωνο στους 105,5 στο σταθμό του ΣΥΡΙΖΑ στο κόκκινο. Έχω μια εκπομπή 15 λεπτή, η οποία έχει μια κοινωνική πλευρά και μια μαγειρική πλευρά. Θίγω θέματα που θα σας φανούν πάρα πολύ παράξενα, ας πούμε. Σήμερα πήγα και έγραψα το μεσημέρι. Έκανα μία εβδομάδα ποίησης. Mm-hmm. Δηλαδή, κάθε μέρα έχω μεγάλους Έλληνες ποιητές των αρχών του 20ου αιώνα, όπως είναι ο Καβάφης, ο Παλαμάς, ο Μαλακάσης, ο Σικελιανός. Τους κάνω μία εισαγωγή, πώς τους γνώρισα, γιατί με εντυπωσιάσανε και μετά απαγγέλω ένα ποίημα. Από την άλλη μεριά, έκανα μία εκπομπή και είπα τα παράπονά μου για ένα πολύ μεγάλο οργανισμό που του ανήκει η τηλεφωνία. Μου ήρθαν απαντήσεις και μου είπαν ότι ναι, μπορεί να σε ταλαιπωρούν όλοι αυτοί όταν χαλάει το ίντερνετ σου, όταν χαλάει το τηλέφωνο σου, αλλά υπάρχει και η προστασία του καταναλωτή. Και μου δώσαν τα τηλέφωνα, τα ανήγγυλα. Δηλαδή, ναι. Τσαλαβουτάω παντού. Πάντως εμείς θα θέλαμε να σας ξαναδούμε έτσι. Και εγώ θα ήθελα να σας ξαναδούμε. Λοιπόν, αυτό ελπίζω. Εγώ έχω μερικά τηλεοπτικά όνειρα, ναι. τα οποία δεν θα γίνουν ποτέ. Αλλά να σας τα πω. Μπας και είναι κανένας χαζός και με βλέπει. Το ένα είναι ότι θα ήθελα να κάνω τη ζωή του Ρίγα Φεραίου. Mm-hmm. Έχω κάνει τον Κατσαντώνη την προεπαναστατική περίοδο, yeah. στην ΕΤ3 τότε, την παλιά καλή.
Έχω κάνει την Ελληνική Επανάσταση με κορμό τον Κολοκοτρώνη και χρωστάω το θεωρητικό της Επανάστασης που ήταν ο Ρήγας ο Βελεστινλής. Ο οποίος μια επανάσταση δεν γίνεται μόνο με μαχαίρια και τσεκούρια. Θέλει και πείμα. Θέλει και πένα. Και αυτό το έκανε ο Ρήγας και το έκανε καταπληκτικά. Μα καταπληκτικά. Θα ήθελα λοιπόν να το κάνω αυτό. Το άλλο που ήθελα να κάνω είναι ένα ντοκιματέρ. Το έχω έτοιμο. Mm-hmm. Έχω το script εδώ στην τσέπη. Στην τσέπη. τη διατροφή του 5ου αιώνα π.Χ. στην Αθήνα και στη Σπάρτη. Είναι η τροφή της αρχαίας Ελλάδας. Είναι κάτι που το αγνοεί ο κόσμος. Και νομίζω το 99% από αυτό που τρώμε τώρα δεν υπάρχουν δεν εκεί. Να έχει, έτσι δεν είναι, κύριε μου, αλλά... Όχι, έχει σχέση. Αλλά το μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι οι αρχαίοι δεν τηγανίζανε, ας πούμε. Ναι. Έτσι. Και εμείς καλό θα κάναμε να μην τηγανίζαμε. Λοιπόν, πάντως εμείς θέλουμε να σας ξαναδούμε τηλεοπτικά και σε αυτές τις ιδέες σας, αλλά και να μάθουμε κανένα πιάτο έτσι, να φτιάχνουμε. Μακάρι, το εύχομαι και εγώ. Γιατί πραγματικά έχετε ένα στυλ και μία αρχοντιά που αυτό δείχνει τον πολιτισμό μιας χώρας και μέσα από το φαγητό του και τη γευσηγνωσία. Ευχαριστούμε πολύ που και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να έχετε καλή υγεία όλοι σας για το 2014 και επίσης κάτι που χρειάζεται και που δεν είχε ο Σουμάχερ και καλή τύχη. Να είστε καλά. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Θέλω να δώσουμε δώρα. Στέφανε, βάλε τα δυνατά σου, γιατί έχουμε αυτά τα υπέροχα ρολόγια από την εταιρεία Φερέντι σε όλα τα χρώματα. Καλά, αυτό σούπα. Εδώ είναι. Δεν ξέρω, το έχω αγαπήσει. Το έχω αγαπήσει αυτό και όλα τα άλλα χρώματα. Πραγματικά δεν ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Έχουμε και το spa manicure pedicure από τα D-Nails να δώσουμε. Έχουμε. Έλα. Λοιπόν, για πάμε να τραγουδήσουμε, να δούμε ποιος ή ποια είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι επίσης. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Το όνομά σας. Είμαι ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης. Και από πού μας τηλεφωνείτε? Τηλεφωνώ από τον Άγιο Στέφανο. Από τον Άγιο Στέφανο. Εδώ κοντά μας είστε. Ναι, κοντά, ναι. Κοντά. Κοντά, αρκετά κοντά. Ωραία. Πάμε να τραγουδήσουμε. Πάμε, γιατί όχι. Ωραία. Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ. Σε ένα παράδεισο που με έδιωξε και να με. Βρίσκομαι, χάνομαι, απελπίζομαι και ζω. Κι όταν δεν έχω τι να κάνω σε θυμάμαι. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου, όταν θα έχεις με ένα σύννεφο δεσμό και μόνο σύμμαχο τον εαυτό σου. Τέλεια. Εγώ να ξέρεις θα κρατιέμαι γύρω εδώ. Εγώ να ξέρεις θα με πάντα ο άνθρωπός σου, όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ. Το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου. Τέλεια! Να είστε καλά! Να ζήσει ο Άγιος Στέφανος! Ευχαριστούμε. Λοιπόν, για πείτε μου κάτι. Σύζυγος υπάρχει, κοπέλα, βεβαίως υπάρχει σύζυγος και μάλιστα είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί μας. Περιμένουμε σε 3 μήνες το δεύτερο παιδί μας. Αχ! Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι να σας δώσουμε. Θέλετε ηλεκτρικές συσκευές, θέλετε ένα πολύ ωραίο ρολόι σαν και αυτό που φοράω εγώ. Τι να σας δώσουμε? Όχι, ένα ρολογάκι, όπως είπατε. Ένα ρολογάκι. Για να τις το κάνω δώρο, βέβαια. Τι παιδάκι περιμένετε με το καλό? Αγοράκι και το δεύτερο. Αγοράκι, λοιπόν. Ναι. Τότε ξέρω ποιο ρολόι θα δώσω στην σύζυγο. Θα δώσουμε αυτό εδώ που έχει και γαλάζιο λουράκι. Και ωραία. Φούξια και ροζ και για τα παιδάκια που θα έρθουν με το καλό. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Φοβερό. Λοιπόν, ξέρετε, έδωσα το ρολόι από την εταιρεία Φερέντι που έχει και το γαλάζιο λουράκι για να μπορεί η κυρία να είναι ασορτή. Γιατί αυτό εμείς το έχουμε οι γυναίκες. Όταν είναι τα παιδιά μας μωρά και είναι αγοράκι, βάζουμε λίγο τα γαλάζια. Όταν είναι κοριτσάκι, βάζουμε λίγο τα ροζ. Κατάλαβες? Όχι, δεν με κατάλαβες. Και είναι δίδυμο, λοιπόν, δεν πειράζει, πάμε να βγάλουμε άλλη μία γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Χαίρετε. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από Αμπελόκηπους. Από τους Αμπελόκηπους. Πολύ ωραία. Και το όνομά σας? Παναγιώτα.
Παναγιώτα, πολύ ωραία. Έτοιμη να τραγουδήσετε? Έτοιμη, θα δείξετε λίγο κατανόηση, λόγω παραφωνίας. Όχι, όχι, μια χαρά. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Πάμε. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω, μάτια μου, τι θα πει αγάπη. Όλη μια λέξη λέμε κι είναι αρκετή. Μαζί σου έμαθα να ψάχνω αυτό το κάτι που κάνει δυο κορμιά να αντέχουνε μαζί. Χέρια ψηλά δικό μου κι όλα τα φτάνω. Έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω. Χέρια ψηλά δώσ' μου να ανέβω. Σένα Θεό, σε σένα τώρα πιστεύω. Τέλεια! Μπράβο! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλεια! Λοιπόν, θα σας στείλω για μια σπα περιποίηση manicure pedicure στα D-Nails, στο κέντρο της Αθήνας, έτσι να σας περιποιηθούν, να βγείτε έτσι ανανεωμένοι, όπως είμαι και εγώ σήμερα ανανεωμένη που μου έχουν φτιάξει τα D-Nails, τα νύχια μου τα έχουν επιμεληθεί. Λοιπόν, να πάτε εκεί και να περάσετε καλά. Πολύ ωραία! Εμείς, ραντεβού αύριο στις 12, θα είμαστε εδώ με το μαγαζίνο Live, με πολλά θέματα, πολλά δώρα, έτσι, και με εσάς ασφαλώς, γιατί χωρίς εσάς δεν γίνεται. Πάμε να κλείσουμε λίγο μουσικά, αφού είμαι πολύ ευχαριστημένη που δώσαμε και δωράκια σήμερα. Ωραία. Γι' αυτό κάτσε καλά, κοίτα λίγο χαμηλά, η ζωή κατρακυλάει, μη λες πολλά. Τα λόγια είναι σκληρά, δεν είναι αληθινά. Σ' αγαπώ, μίλες πολλά, κάτσε καλά. Ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτή τη θάλασσα, αυτή που χάλασα για να σε βρω. Παλεύαμε στα κύματα εμείς οι δυο, μα είχαμε οδηγό τον ουρανό. Ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτή τη θάλασσα, αυτή που χάλασα για να σε βρω. Παλεύαμε στα κύματα εμείς οι δυο, μα είχαμε οδηγό τον ουρανό.